Το καλό με όταν δεν έχεις κοιμηθεί καθόλου είναι που δεν χρειάζεται να ξυπνήσεις πρωί. Ας πούμε, είναι η θετική πλευρά του πράγματος. Ελάτε στην παρέα μας, γιατί και σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Να πούμε και για το τσακαλό καταπληκτικό βατσουκόρχο πιπίνο καψούριδες. Να πούμε. Να πούμε και ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Βεβαίως, να πούμε. Να πούμε και ότι αγαπώ δεν σημαίνει κάνω τα στραβά μάτια, συγκαλύπτω, αδιαφορώ. Ε, να το πούμε και αυτό. Αγαπώ δεν σημαίνει αδιαφορώ, αλλά σημαίνει βρίσκω τι στο μπίμπι που έχει πάει τόσο στραβά και προσπαθώ να το αναδείξω, να το διορθώσω. Πονάω γι' αυτό και κοιτάω να μην ξαναγίνει ή να σώσω ό,τι μπορώ να σώσω. Να το πούμε όλα αυτά, να τα πούμε όλα αυτά. Γιατί να μην τα πούμε. Ελάτε και σήμερα, Κωστά Τζαρό στο μικρόφωνο, με όλους σας εκεί πέρα έξω, σε Ελλάδα και εξωτερικό, μαζί και στις χαρές και στις λύπες, μαζί και στα εύκολα και στα δύσκολα. Είναι από αυτές τις μέρες που απ' τη μία λες, δεν θέλω ρε παιδί μου να πάω να κάνω, δεν θέλω, θέλω να πάω να ράξω, να πάρω ένα καφέ, να πιάσω ένα παγκάκι στην παραλία και να βλέπω τη θάλασσα. Αυτό είναι το ένα πράγμα που μου βγαίνει. Να πάω να μην, τίποτα, βάλω ρε παιδί μου ένα, μια καφεδιά στο χέρι και να βλέπω απέναντι θάλασσα, τίποτα. Και τον κόσμο που περνάει με τα σκυλιά, αυτούς ψαρεύουν, δηλαδή μερικές φορές πραγματικά. Λέω εσύ, μήπως τελικά αυτοί με το που βάζουν 3-4 καλέμια και κάθονται στην παραλία, μήπως αυτοί κάποια στιγμή ήταν ΠΑΟΚ. Το σκέφτομαι. Και οδηγήθηκαν εδώ παλαιότερα. Και τους βλέπουμε εμείς τώρα και γελάνε αυτοί μαζί μας. Γιατί πολλές φορές λέμε, κοίταξε ρε, κάθονται, τα έχουν βάλει σειρά και τι περιμένεις. Τους σκέφτομαι λίγο αυτές τις μέρες. Όχι τις τελευταίες, γενικά. Από το καλοκαίρι και μετά, αρκετές φορές. Και λέω ρε εσύ, λες να ανακάλυψαν το νόημα, λες αυτοί να κάνουν πραγματικά το σωστό, να ηρεμούν τα νεύρα τους, να βρήκαν έναν τρόπο να μην πονάει το κεφάλι τους, το μυαλό τους, να μην πονάνε τα μάτια τους, να μην τους βγαίνει η ψυχή με αυτό που αγαπάνε. Αυτή είναι η μία πλευρά. Δηλαδή, φεύγω. Εγώ όμως δεν γουστάρω να φύγω από αυτό που αγαπάω. Και δεν βλέπω την ώρα να έρθω να τα πω αυτά που θέλω να πω. Κι ας πονάνε αυτά που θα πω, κι ας μην είναι το πιο ευχάριστο πρωινό, ας πούμε. Αυτοί που με αγαπάνε λιγάκι παραπάνω, πάντα μετά από τέτοια μάτσα που λένε, «Ωχ ρε Κωστή, τι θα πεις αύριο ρε φίλε, τι θα πεις αύριο μπαμπά, τι θα πεις αύριο παιδί μου, τι θα πω, αυτό που μου βγαίνει μέσα, από την ψυχή αυτό θα πω, αυτό». Χορηγούς θα πω μετά, τους ξέρετε, γιατί θέλω να πω αυτά τα οποία έχω στην άκρη της γλώσσας, στο στόμα από χθες το βράδυ. Για τον προπονητή, νομίζω ότι έχουν τελειώσει οι λέξεις. Βλέπουμε έναν άνθρωπο που ό,τι είχε χτιστεί με υδρότα, με κόπο, με μόχθο, με αυταπάρνηση, με πολλή ψυχή, με πολλή αγάπη, με πολλή θυσία, ό,τι είχε χτίσει αυτή η ομάδα, ένα-ένα τα γκρεμίζει. Θα διαφωνήσουμε και όλα σήμερα, δεν πειράζει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ποτέ δεν σκέφτηκα αν να πω αυτά που θέλουν να ακούσουν. Το κλείνεις και γεια σας, άμα σκέφτεσαι έτσι. Γιατί να σου πω και πρακτικά να το δείτε, δεν γίνεται να συμφωνήσεις με όλους. Πάλι θα βρεθούν κάποιοι να διαφωνήσεις. Άρα πάλι, άρα πες αυτό που έχεις μέσα σου αγόρι μου, πες αυτό που πιστεύεις και όλος θα καταλάβει ότι μπορεί να διαφωνεί, αλλά αυτός εδώ πέρα ρε παιδί μου λέει αυτό που, αυτό πιστεύω, όχι αυτό που του είπαν, όχι κάποια γραμμή, όχι κάποια εντολή, όχι κάτι, αλλά ό,τι του κατεβάζει η γκλάβα του. Αυτό λέει. Κομμάτι ένα, ο προπονητής. Απαράδεκτος. Απαράδεκτος. Δεν μπορώ, δε. Έχω και άλλες χειρότερες λέξεις να πω, αλλά εχθές να κυνηγάς το σκορ και να παίζει με τρία στόπερ και ο πιο άμπαλος, ας πούμε, καταλαβαίνει ότι δεν. Βλέπω την ομάδα ένα πρώτο ημίχρονο στο πουθενά.
στο πουθενά πραγματικά δεν υπάρχει. Φωνάζει από μακριά ότι ρε παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουμε. Ρε παιδιά, θα φάμε γκολ. Δηλαδή, ρε παιδιά, κατοχή να πούμε 70, 30, 80, 20, ξέρω εγώ. Ρε παιδιά, κάνε κάτι, ρε φίλο. Μιλάμε στις τηλεοράσεις, παιδιά. Έχουμε λαλήσει τελείως. Πάμε και μιλάμε στους δέκτες. Κάνε κάτι, άλλαξε το. Δεν βλέπεις ότι φωνάζει ότι έρχεται τον γκολ. Θα το φας. Μια, δυο, τρεις. Σου έχει πάρει όλα τα μέτρα. Και βλέπεις απέναντι αυτή που την είχαμε. Πελάτησα. Δυο χρόνια, τρία χρόνια. Μέσα, έξω είχα να χάσω. Τελικούς, τρεις τελικούς. Πάρε να έχεις. Ακόμα και αυτό πάνε, πήγαν περίπατο. Και τα αίτητα, πήγαν και τα σερί. Και οι παραδόσεις και όλα. Ένα-ένα δηλαδή, ένα-ένα γκρεμίζονται όλα. Ένα-ένα. Και χθες παραδώσαμε ακόμα και την ισοβαθμία. Διότι σε περίπτωση ισοβαθμίας μετράει τι έχεις κάνει στα play-offs. Και ήδη έχω μία ήττα μες στην Τούμπα και πρέπει να πάω. Και στο Καραϊσκάκης και πρέπει να πάω. Και στο ΆΚΑ. Και δεν με φοβίζουν οι έδρες. Με φοβίζει η ομάδα μου πως είναι. Αυτό είναι που με φοβίζει. Το τι έχω να δω ακόμα. Αυτά τα πέντε βασανιστικά μάτς. Βλέπω λοιπόν έναν άνθρωπο που και πάλι με περίεργες δηλώσεις στο τέλος. Είμαι ευχαριστημένος από το δεύτερο ημίχρονο και αυτά. Δηλαδή, κατανόητα. Οι αλλαγές. Ρωτώ λοιπόν ένα πράγμα πριν πάω στους παίκτες. Γιατί δεν βγάζουμε λάδι σε καμία περίπτωση τους παίκτες. Πριν πάμε στο μεταγραφικό σχεδιασμό, πριν πάμε σε όλα. Και ρωτώ λοιπόν. Εχθές το ημερολόγιο γράφει 1 Ιουλίου. Τι έχεις να μας δείξεις μετά από τόσους μήνες? Τι, δείξε μου κάτι. Τι έχεις κάνει αυτούς τους μήνες? Δείξε μου ρε παιδί μου κάτι. Γιατί ψάχνω πραγματικά εγώ καλοπροαίρετα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα προσωπικό με τον άνθρωπο. Αλλά ψάχνω αγωνιωδώς να βρω κάτι να πω. Να ρε παιδιά, έχει κάνει αυτό ή είδαμε εκείνο ή... Πείτε μου. Και πάντα βάζοντας και τα αλαφρυντικά μέσα, βεβαίως δεν ξεχνάω, ούτε είμαι περίεργος να πούμε. Βεβαίως, ναι, οι τραυματισμοί, ναι. Λείπουν παίκτες σημαντικοί. Βεβαίως, όλα τα εξωαγωνιστικά που την έχουν καταρακώσει την ομάδα. Ναι, βεβαίως, οι βαθμοί που πρέπει να μας επιστραφούν και την είχαμε τη διαφορά και τώρα βρέθηκε η ΑΕΚ να είναι μαζί μας η χάρτινη. Γιατί μου αφαίρεσα τους βαθμούς. Όλα αυτά μέσα, βεβαίως, ναι, η ομάδα δεν τη δημιούργησες εσύ, δεν είναι δικιά σου. Ο Καρέρα αυτός τη δημιούργησε την ομάδα. Λέω χθες, παράδειγμα χθες. Ο Καρέρα αυτός τη δημιούργησε. Αυτός διάλεξε τους παίκτες ή ήρθε και αυτός μετά. Επίσης δεν του φύγει ας πούμε ο καλύτερος του αμυντικός. Ο Βράνιες δεν είχε αυτός τραυματίες. Λέω ρε παιδί μου, συγκρίνοντας χθες τον αντίπαλο, τον συγκεκριμένο που τον είχαμε μέσα έξω, τον είχαμε κάνει κουδούνια. Είχαμε να χάσουμε τρία χρόνια, ούτε θυμάμαι πότε. Και χθες υπάρχει μόνο η ΑΕΚ μες στο γήπεδο. Και λες, τι γίνεται ρε παιδιά εδώ, μια αντίδραση, κάτι, μια ευκαιρία. Κάποια στιγμή δείχνει ένα στατιστικό 74 νομίζω, 0 κόρνερ. Στο 74, μες στην Τούμπα, ελάχιστες τελικές, το πρώτο τελείως ανύπαρκτοι ήμασταν. Θλιβερό το θέαμα, μας πιάσαν τα στομάχια μας, μας φορέσαν τα μυλίκια μας. Δηλαδή και λες, τι γίνεται ρε παιδιά, είναι δυνατό να βλέπω αυτό? Και να βλέπω αυτό στο τρίτο μάτς που είναι must win, που πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσω ρε παιδί, πώς το λένε. Τρία μάτς έπρεπε να κερδίσω μέσα στη χρονιά. Τρία. Το ένα μάτς που έπρεπε να κερδίσω στην κανονική διάρκεια με το Γαύρο εδώ μέσα, το χάνω με τα χέρια κάτω, μηδέν ευκαιρίες, σαν να μην υπάρχουμε. Το δεύτερο μάτς εδώ μέσα, πρώτη αγωνιστική των play-offs, να το γυρίσω το πράγμα, να περιμένω και τους βαθμούς και αυτά και τα λοιπά. Πάλι με τα χέρια κάτω, σαν να μην υπάρχω δεύτερο. Και έρχεται χθες το τρίτο μάτς, το μάτς το οποίο είναι τουλάχιστον ό,τι έχει απομείνει, αυτή η δεύτερη ρημάδα θέση που τη λέμε, που κανένας δεν πανηγυρίζει, αλλά λέμε ότι είναι σημαντική πρίκα για την επόμενη ομάδα και παρουσιάζομαι έτσι. Παίκτες, άνευροι, άοσμοι, ράθυμοι, οκνηροί, βαριεστημένοι, άδειοι, σέρνουν το κορμί τους, πουθενά πάθος, πουθενά φλόγα, πουθενά μια
μια αντίδραση, κάτι αυτό. Θες επειδή δεν υπάρχει κάποιος να του πει τι θα κάνουν, αλλά η ερώτησή μου, επειδή ναι, βεβαίως, το ανάθεμα πέφτει στον προπονητή. Κατανοητό. Αλλά εσύ πρέπει να σου πει ο προπονητής για να ρίξει μια κλωτσιά, ας πούμε. Για να κάνεις δύο. Για να κάνεις δύο μαρκαρίσματα, να τραβήξεις μια φανέλα, να κάνεις ένα τζαμπουκά, να παθιαστείς. Εγώ στο πρώτο, παιδιά, έβλεπα μόνο το στόχο να τρέχει. Από εδώ και από εκεί. Που και αυτός μετά τα παράτησε. Και λες, είστε εδώ στον ΠΑΟΚ, είστε με αυτόν τον άνθρωπο εκεί που σας τα έχει όλα. Συμβόλαια, πριμ, μοσχοπληρωμένη, τα πάντα, οι βίλες σας, τα σπίτια σας, τα δίδακτρα στα σχολεία σας, τα εισιτήριά σας, τα πριμ σας, τα γούστα σας, τα πάντα σας. Δεν σας λείπει απολύτως τίποτα σε μια εποχή που ο κόσμος υποφέρει. Τη δόξα, την αγάπη από τον κόσμο. Έχετε γράψει ιστορία. Εσείς πήρατε τα δύο ντάμπλ, εσείς πήρατε τα τρία κύπελα και τώρα βάζετε μουτζούρα στην ιστεροφημία σας με τέτοιο τρόπο. Φυσικά και το λέω συνέχεια, δεν ξεχνάμε τι έχετε κάνει. Εννοείται δεν ξεχνάμε, ούτε χάριστοι είμαστε, ούτε αγνώμονες, και αυτό έχει γράψει στην ιστορία. Αλλά γιατί να είναι αυτή η τελευταία εικόνα που δείχνετε? Εικόνα παρατημένου ποδοσφαιριστή. Εικόνα καθημαγμένης ομάδας. Θλιβερό το θέαμα. Θλιβερό, προσπάθησε και χάσε, ρε φίλε. Εμείς θα έρθουμε και θα σου πούμε, εντάξει, πάλεψες, γιατί να κάνουμε. Και τι να κάνουμε. Και στο ΟΑΚΑ δεν κερδίσαμε το Βάζελο, αλλά είπαμε, παιδιά, παίξατε και οκ. Okay, τουλάχιστον παίξατε όμως. Και ήτανε για νίκη η απόδοσή σας. Και παρουσιάζεται τέτοια εικόνα. Να το πάμε και συμφεροντολογικά. Να το πάμε και συμφεροντολογικά, γιατί εμείς είμαστε, να πούμε, ρομαντικοί τύποι. Εθεροβάμονες. Έχουμε άλλο σκεπτικό. Και σας ερωτώ, εσείς που ονειρεύεστε μεταγραφές, ας πούμε, αλλού, ξέρω εγώ, ή με τι εικόνα? Με τέτοια εικόνα? Ή νομίζω ότι επειδή υπογράψετε τριετή συμβόλαια θα καθίσετε πάνω στη συμβόλαια και θα σέρνεστε έτσι για τρία χρόνια? Χειρότερος όλων πάλι ο Μπίσεσβαρ. Ρε Μπίσεσβαρ, είσαι εσύ? Είσαι, πραγματικά ρωτάω, ας πούμε. Και αναφέρομαι σε σένα προσωπικά. Δεν στο έχω πει, ούτε κανιβαλίζω. Αλλά επειδή σε σένα είχαμε αναφερθεί εκατοντάδες φορές, κάνοντάς σου ύμνους για αυτά που έκανες τα προηγούμενα χρόνια. Και επειδή σε γουστάραμε, ρε παιδί μου. Επειδή μιλούσες στο τόπι και επειδή μόνος σου άλλαζες το παιχνίδι. Και επειδή πάρα πολλές φορές η ομάδα βασίστηκε στη δική σου έμπνευση, στη δική σου τέχνη. Πού είσαι, ρε φίλε? Πού είσαι? Φέρε πίσω το σωσία. Απορίες έχω δεκάδες, ας πούμε. Δεκάδες. Φυσική κατάσταση. Κλατάρει ομάδα, δεν υπάρχει. Πού είναι οι γυμναστές, ποιοι γύμνασαν, ποιοι. Έμπνευση, δημιουργικότητα, σύστημα, κάτι. Κάτι. Αυταπάρνηση, πάθος. Μηδέν. Μεταγραφικό σχεδιασμό, γεια σας. Είναι άλλο κομμάτι εκεί. Μα είχε το financial fair play. Βεβαίω, ναι, αλλά γιατί κάναμε σπατάλες τα προηγούμενα χρόνια? Γιατί φέραμε τους διάφορους που γίναν βαρύδια στα πόδια μας και προσπαθούμε να κολυμπήσουμε, να βγάλουμε το κεφάλι έξω από το νερό, αλλά έχουμε τσιμεντένιες πλάκες δεμένες στα πόδια μας και μας τραβάνε κάτω. Ο Χατσερίδης, ο Βερμπλουμ, ο Λεβέκ, ο Μουλέν, ο Αζεβέδο, ο Τόσκα, ο έτσι, ο αλλιώς. Όλα αυτά μαζεύτηκαν. Μου λέει ένας προχθές, ρε εσύ ο Μπρίκιτς που είναι? Ο Μπρίκιτς, τον ξεχάζει τον Μπρίκιτς. Τερματοφύλακας. Δηλαδή, ονόματα που έρχονται δεν ακουμπάνε, φεύγουν, και όλα αυτά τώρα σου λέει δεν μπορούσες να κάνεις το Δεκέμβρη. Γιατί? Μα γιατί σπατάλησες χρήματα χωρίς να υπάρχει καμία προνοητικότητα για το τι μπορεί να έρθει αύριο. Να είσαι τώρα λοιπόν ο Ιβάν, να τους έχεις δώσει τα πάντα και να βλέπεις αυτό το πρόσωπο. Πες μου, πώς νιώθεις? Δεν νιώθεις προδομένος? Δεν νιώθεις ότι τους τα έδωσα όλα και καθίσανε εκεί πάνω τώρα? Επειδή κάναν αυτό που κάναν πέρσι, νομίζω ότι τελείωσε εδώ. Και τώρα θα διασύρουμε το όνομα της ομάδας με τέτοιες εμφανίσεις. Να έρχεται να μας γλεντάει αυτή που την είχαμε πελάτησα μέσα έξω τρία χρόνια. Ξεχάσαμε πότε είναι η τελευταία φορά που είχαμε χάσει από δάφτους. Δεν υπάρχει εγωισμός
Ξεχάσετε αυτά που λέγαμε χθες. Ότι αυτοί είναι που μας κλέψανε. Αυτοί δεν υπάρχει μέσα. Εσείς δεν είστε η πλειοψηφία. Εσείς το βιώσετε αυτό στο πετσί σας. Θα το ξεχάσετε ποτέ αυτό που κάνανε. Και απάθεια. Μια. Έλα μωρέ τώρα. Έλα αδερφέ. Δεν περιμένετε μετά να υπάρχει κόσμος απ' έξω. Μα έτσι είναι παιδιά το ποδόσφαιρο. Σε κάθε άκρη της γης και στις πιο προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες έτσι γίνεται. Έτσι περίμεναν και τις Μπενφίκα, έτσι περίμεναν και τις Μπαρτσελώνα, έτσι περίμεναν και τις Ντόρτμουντ. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι που σας σηκώσαν στα χέρια, που κλαίγαν από χαρά ένα χρόνο πριν, που σας αποθέωναν, που δεν σας ζήτησαν ποτέ τίποτα. Και που δίνουν από το υστέρημά τους, που δίνουν από την ψυχή τους, που δεν θα κοιμηθούν, που δεν θα πάνε στη δουλειά, που δεν θα παίξουν με το παιδί τους, που δεν έχουν όρεξη για τίποτα, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι όλη τους η ζωή. Και δεν σας ζητάνε να κερδίζετε κάθε φορά, ούτε να είστε να πούμε 52 χρόνια αίτητοι. Σας ζητάνε να ματώνετε τη φανέλα που φοράτε. Αυτό σας ζητάνε. Και αν από αυτό το περίεργο που είναι στον πάγκο που δεν μπορώ ακόμα να καταλάβω και να κατανοήσω, δεν έχω απαιτήσεις, πραγματικά, μακάρι, λέω, αν μείνει, να δούμε κάτι τελείως διαφορετικό και να πούμε μπράβο μάγκα το γύρισες, αλλά έχω χάσει την παραμικρή ελπίδα, με ρωτάτε ευθέως, σας λέω δεν περιμένω τίποτα από αυτόν. Απλά μόνο να φύγει. Και ούτε με ενδιαφέρει ποιος θα έρθει. Απλά από αυτόν έτσι όπως είναι δεν μπορώ να περιμένω τίποτα. Και αν από αυτόν λοιπόν δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα γιατί ο άνθρωπος δεν έμαθε ποτέ να κάνει πρωταθλητισμό. Έμαθε να παίζει αυτό το σύστημα, έχει πελαγώσει βλέπετε και στις αλλαγές και στις δηλώσεις. Βρίσκεται σε μια τρικυμία, τα έχει χάσει, δεν έχει μάθει σε αυτή την πίεση. Εκεί έβγαινε τέταρτος και του λέγανε όλοι μπράβο γιατί βγήκε τέταρτος με την Μπράγκα μετά από την Πόρτο, μετά από την Μπενφίκα και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνα. Τι μεγάλος προπονητής που είσαι, φερέλπιδες και αυτά, ναι. Το μοσχοπληρώσαμε, ναι, οι αποζημιώσεις, τα ξέρω όλα. Όλα τα θυμάμαι. Τίποτα δεν ξεχνάω. Αν λοιπόν από τον προπονητή δεν μπορώ να περιμένω κάτι, από εσάς ρε παιδιά. Από εσάς που φοράτε τη φανέλα και γράψατε με ολόχρυσα γράμματα τα ονόματά σας στην ιστορία με τα δύο double, με τα τρία κύπελα, με το αίτητο πρωτάθλημα. Εσάς ο εγωισμός σας ας πούμε, εσάς η δική σας ιδιοσυγκρασία, ο δικός σας χαρακτήρας το επιτρέπει να είναι αυτή η τελευταία εικόνα που έχουμε από κάποιους ή να λέμε ότι ναι το πήρα και μετά παρουσιάστηκαν έτσι, να έρχεται ο καθένας, να περνάει ο καθένας και να πέφτουν ένα-ένα τα κάστρα. Ωραία δεκτό, δεν σας εμπνέει αυτός. Δεν το γουστάρετε, δεν σας έχει τοποθετημένο, δεν ξέρω τι, δεν μπορεί να πάρει από εσάς αυτό που πρέπει να πάρει, δεν σας έχει μπερδέψει, ναι. Δεν βλέπω όμως και από εσάς τους παίκτες μεμονωμένα να πείτε καθίστε ρε, τι κάνουμε εδώ πέρα τώρα. Αυτός ήρθε θα φύγει, εμείς ήμασταν πριν από αυτόν. Και θα είμαστε και μετά. Και έχουμε γράψει ιστορία το αν έχει το εγωισμός μας. Γι' αυτό λέω είναι τεράστιες τώρα ειδικά αυτή τη στιγμή οι απουσίες και του Βιερίνια και του Πέλκα. Οι οποίοι και ντεφορμέ δεν πάνε να είναι, την ψυχή τους τη βγάζουν μέσα στο γήπεδο. Τρελαίνονται μόνο και μόνο που μπορεί να έρθει ο άλλος και να παρουσιαστεί έτσι. Δεν ξέρω τι είναι. Βαρεθήκατε. Αδειάσατε. Δεν μπορείτε άλλο. Ευχαριστούμε πολύ. Αν έχετε και αξιοπρέπεια. Μα τι πάνε να πει τριετές και διετές. Όχι, όχι. Κύριε, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν. Εδώ δεν. Θέλω, πρέπει να βρω ένα άλλο κίνητρο. Μ' άδειασα, δεν μ' αρέσει εδώ. Δεν μπορώ. Δεν γουστάρω, δεν μ' αρέσει. Νομίζω ότι έφτασα σε ένα σημείο. Πήγα στα κόκκινα τρία χρόνια και δεν μπορώ άλλο. Φέρ σου όμορφα, φέρ σου αντρίκια και πήγαινε και πες το. Άσε με, να πάω αλλού. Αλλά είναι πολύ ωραία τα λεφτουδάκια στην τράπεζα πρώτη του μηνός. Είναι και αυτό, καταλάβατε. Και μιλάμε έτσι στους παίχτες, γιατί σας είπα, τον άλλον ούτε τον ξέραμε, ούτε το πιστεύω να τον ξαναδούμε. Και με εσάς έχουμε ένα άλλο δέσιμο, έχουμε κλάψει μαζί σας. Έχουμε βάλει τα ονόματά σας στις πλάτες των παιδιών μας. Μπίσεσβαρ, Βαρέλα, Ακπομ, Μάτος. Έχουμε βάλει τα παιδιά σας, τα ονόματά σας, τα βάλαμε πάνω στα σώματα των παιδιών μας, στις φανέλες τους. Δεν υπάρχει κάτι πιο ιερό για μένα. Δεν υπάρχει. Για μένα προσωπικά ρε παιδί μου. Και δεν παίρνω πίσω τίποτα από όσα κάνατε τα προηγούμενα χρόνια. Ούτε μηδενίζω, ούτε ξεχνώ. Δεν είμαι αγνώμονας, δεν είμαι αχάριστος. Το λέω κάθε φορά έμαθα από τον πατέρα μου και τη μάνα μου
Όταν ένας μου έχει κάνει καλό, το κακό μπορεί να το ξεχάσω. Μπορεί να συγχωρέσω. Το καλό όμως, τη χαρά που μου έχει προσφέρει, την ευτυχία που μου έδωσε, με τις πράξεις του, με τα λόγια του, με τη συμπεριφορά του, δεν την ξεχνάω ρε παιδί μου, έχω χούι. Άρα, τα σκληρά λόγια κριτικής που λέμε τώρα με πονάνε πάρα πολύ που τα λέμε για σας. Και όχι για κάποιους περίεργους που ήρθαν φέτος το καλοκαίρι και δεν τους ξέρουμε. Τώρα από τον Εσίτη, τι απέτηση να έχω από τον Εσίτη. Μια θα παίξει, μια δεν θα παίξει, αυτό είναι, αυτός μπορεί, αυτό μπορεί να κάνει, τι απέτηση. Μα δεν ήταν εδώ. Δεν ήταν. Πασχαλάκης πάλι λάθος. Σώζει ένα, σώζει δύο, μπράβο λες, μήπως άλλαξε, πάλι ξανά, βγαίνω και δεν βγαίνω, να, γκολ. Και δεν θέλω τώρα να πιάσω έναν έναν να πούμε για όλους. Έναν έναν. Αλλά, είπαμε, βεβαίως, αυτό στον πάγκο δε σας εμπνέει, ναι, δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε, ναι, δεν βρίσκεται μια άκρη, δεν παίζετε για τον προπονητή. Λυπάμαι που σας ενημερώνω ότι δεν παίζετε για τον προπονητή. Παίζετε για το έμβλημα, ας πάρουμε τα ρομαντικά πρώτα, παίζετε για το έμβλημα, για τη φανέλα, παίζετε για την υστεροφημία σας, για την ιστορία σας, παίζετε για τον πρόεδρό σας, αυτόν τον άνθρωπο που αυτοτιμωρήθηκε και διαζώσεις δεν σας είδε τόσα χρόνια να σαρώνετε τους πάντες τα προηγούμενα χρόνια. Έμεινα απ' έξω, σας αγκαλιάει, σας φυλάει αυτή η πατρική φιγούρα. Έτσι, παίζετε για το λαό που ξημεροβραδιάζεται, που πέρασε λούκια φέτος με τις πανδημίες, με την ανεργία του, με τα ψυχολογικά του, με τα οικονομικά του. Παίζετε με τη δική του λοιπόν υπομονή, με τη δική του αγάπη, με τη δική του εμπιστοσύνη, με τα δικά του συναισθήματα. Παίξτε για αυτούς και αν θέλετε και στο τέλος να αφήσω το ρομαντικό σκέλος, παίξτε για τα παχυλά σας συμβόλαια, παίξτε για το οικονομικό σκέλος, παίξτε για τους τροπεζικούς λογαριασμούς, αφού είστε επαγγελματίες, έτσι λέμε, έτσι δεν λέμε, επαγγελματίες. Παίξτε λοιπόν για την επαγγελματική σας υπόσταση. Είτε είστε στα τελευταία σας και στη δύση της καριέρας, 30 φεύγα, είτε θέλετε να πάρετε μεταγραφή. Και νομίζω ότι μπορεί να είστε ας πούμε οι παικταράδες και περιμένουμε να έρθουν οι 52 προτάσεις και δεν έρχονται ποτέ. Και αν συνεχίσετε έτσι ούτε θα έρθουν. Γιατί η μεταγραφή περνάει μέσα από εδώ, ναι! Δεν ξέρω αν σας ενημέρωσαν, αλλά στην Ευρώπη αποκλειστήκαμε. Άρα, πού μπορεί να σας δει κάποιος? Στα μάτς τα ελληνικά. Σε ποια μάτς δεν έρθει να σε δει με την Κέρκυρα να πούμε και ξέρω με τον Πανετολικό, θα έρθει να σε δει με αυτές τις ομάδες που είναι γνωστές έξω. Με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ. Τι πρόσωπο παρουσίασες με τον Γαύρο και με τη Χάρτινη, για να μπορείς να πεις τον άλλον, ορίστε κύριε. Δίνεις 5, τι 5 εκατομμύρια, θα ξεπουλήματα, όχι, αξίζω 8-9, είτε λέγεσαι Γιαννούλης, είτε λέγεσαι Λιμνιός, είτε λέγεσαι Τσούμπα Ακπομ, είτε λέγεσαι Βιντελ, λέω αυτούς που είναι σε μια ηλικία για πώληση, δεν πάει ο Μάτος τώρα να κάνει μεταγραφή, έτσι. Και ο κόσμος δεν κοιμάται από τη στεναχώρια του, πίκρα μας ποτίζεται, γιατί βλέπουμε ένα-ένα, δηλαδή αν λέγαμε από την αρχή της χρονιάς πέρσι, από το καλοκαίρι, τι πρέπει να κάνουμε για να τα γκρεμίσουμε όλα, ρε παιδί μου? Τι, να με προδώσει ο προπονητής και να φύγει, ναι. Να πάω να πάρω έναν γιατί μέσα στην αναμπουμπούλα θα του δώσω και τριετές και κλειστά και βεβαίως. Και μετά τι, μετά θα πάει να αλλάξει σύστημα. Αυτά δεν θα πει με τους παίκτες, θα είναι απόμακρος. Θα αποκλειστούμε, θα μας στείλουν, θα μας βαγιάσουνε έναν Άγγλο διαιτητή. Και μετά θα αρχίσει σιγά σιγά να αποδομείται ό,τι είχαμε χτίσει. Αν μας λέγανε δηλαδή, αν μας δίνανε ένα manual, ένα βιβλίο με οδηγίες πώς θα γκρεμίσεις ό,τι έχτισες με τόσο κόπο, δεν νομίζω ότι θα κάναμε κάτι παραπάνω. Το ένα που εγώ δεν ανέχομαι είναι ευτελισμός. Είναι διαπόμπευση. Και της ομάδας και του προπονητή, όσο σκληρή και αν είναι η κριτική. Γι' αυτό σβήνουμε σχόλια με χαρακτηρισμούς απαράδεκτους. Ο εξευτελισμός της ομάδας, γιατί πάρα πολλοί χαίρονται τώρα και πάρα πολλοί θέλουν να αποδομήσουν τα πάντα, να απαξιώσουν, να εξευτελίσουν και το κυριότερο, να μας βάλουν να σκοτωθούμε μεταξύ μας, διότι εκεί είναι η αρχή του τέλους. Να αρχίσουμε μεταξύ μας τη φαγωμάρα. Βεβαίως θα διαφωνήσουμε, άλλος μπορεί να πει ότι εγώ διαφωνώ με την κριτική που ασκεί στον προπονητή ή διαφωνώ με την κριτική που ασκεί στους παίκτες. Βεβαίως, ωραιότατη διαφωνία, υγιέστατη. Υγεία είναι, υγεία. Μεταξύ μας θα διαφωνήσουμε
θα κριτικάρουμε, ναι, αλλά δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να έρθει μέσα στο σπίτι μας και να μας κουνήσει το δάχτυλο ή να μας πει το οτιδήποτε. Ούτε αναιρούνται τα δικαστήρια, τα έσχη τους, ούτε αναιρούνται οι χαμένοι βαθμοί έτσι για ένα τερτύπι, για μια συκοφαντία, ούτε αναιρούνται τα δικαστήρια που έρχονται τη Δευτέρα. Τίποτα από αυτά δεν ξεχνάμε. Είναι έτερον, εκάτερον. Άλλο κομμάτι αυτό. Και μου λέει προχθές ο Μπάρμπας που συζητούσαμε εκεί στον παιδικό σταθμό. Ναι ρε Κωστή, λέει, αλλά όταν λέει, είναι όλα αυτά λέει, που μας έχουν κάνει με, με τις δίθεν συνειδιοκτησίες, με τα δικαστήρια, με τους αφαιρές βαθμών και αυτά λέει και τα λοιπά. Λέει, δεν θα επηρεαστούν οι παίχτες. Ξέρετε τι του απάντησα. Εμένα αν μου είχαν ετοιμάσει όλα αυτά, αν για μία ακόμα χρονιά ήθελα να μου στερήσουν αυτό που με υδρώτα με αίμα, βάζοντας να σπάσω τα πόδια μου μέσα στο γήπεδο, το έφερα τη διαφορά αυτή, τα πρωταθλήματα, τις νίκες, οτιδήποτε. Αν προσπαθούσαν πάλι με φούστικο τρόπο να μου τα στερήσουν, θα μου γύρισαν τα μάτια. Θα τρελαινόμουν ακόμα περισσότερο. Και θα τι λέτε ρε. Όπως γύρισα μετά την κλοπή από το πρωτάθλημα, από τη Χάρτινη πρόπερση και τους άρρωσα όλους, έβγαλα τέτοια αντίδραση, αυτό θα έκανα και τώρα. Τι λέτε ρε, πάλι πάτε να με κλέψετε. Πάλι πάτε να με σύρετε, πάλι πάτε να μου βάλετε κοιλίδα. Αυτή θα έπρεπε να είναι η αντίδραση. Δεν ήταν όμως. Και φαίνεται ότι η ομάδα είναι πραγματικά παρατημένη. Δεν έχει ηθικό. Δεν έχουν οι άνθρωποι. Φαίνεται ότι δεν πιστεύω ότι δεν θέλουν. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Άρα πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Το καταλαβαίνετε. Θα είναι ο προπονητής. Θα είναι οι παίκτες. Θα είναι μεταγραφές. Δεν ξέρω τι θα είναι. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Υπάρχουν άλλοι 5 αγώνες που αυτή τη στιγμή που μιλάμε μου μοιάζουν σαν βασανιστήριο. Έτσι, ποια δεύτερη θέση. Αν πάμε έτσι όπως ήμασταν εχθές, μέσα στη Χάρτινη, μέσα στο Γαύρο, αν πάμε έτσι, πού να πάμε, πώς δεν υπάρχει, δεν ξέρω τι. Και εκεί που βλέπεις την ομάδα αβοήθητη όλο το πρώτο ημίχρονο, αβοήθητη ρε παιδί μου, λες αυτό φάω τον γκολ, αφού έρχεται, το βλέπω, δεν κάνουν τίποτα, δεν αλλάζει κάτι. Λες, κάνε κάτι ρε φίλε. Βοήθησε την ομάδα! Βρες κάτι! Απάθεια στον πάγκο. Μια χαρά όλα. Φεύγει όλο το πρώτο ημίχρονο. Και στο δεύτερο, ακατανόητα. Είσαι πίσω στο σκορ μέσα στην έδρα σου, δεν έχεις σταυρώσει ευκαιρία, δεν έχεις πάρει κόρνερ και βάζεις τρίτο στόπερ. Βγάζεις τον Τζόλι που είναι ό,τι και να είναι, έχει έναν ενθουσιασμό, είναι επιθετικός και βάζεις έναν αμυντικό, το Μιχαηλίδη. Ποιο το σκεπτικό, τι δηλαδή. Τόσο μεγάλη είναι η αντίπαλος, τόσο πολύ τη φοβήθηκες επίσης, με τρία χαφ μέσα στην έδρα σου για να πάρεις τι να φοβήθεις. Παραδίδεις όλο το γήπεδο, ο άλλος έχει πάρει όλο το χρόνο, όχι ότι άκεται κάτι συγκλονιστικό, έβλεπες όμως είχε μία αρχή, ένα τέλος, είχε ένα σύστημα, είχε παίχτες στις συγκεκριμένες θέσεις και έλεγες έρχεται τον γκολ. Έρχεται και πήρε το πιο εύκολο διπλό της ιστορίας της μέσα στην Τούμπα χθες. Ποια αυτή που ερχόταν κάθε φορά στο τελικό, θα σας κάνω, θα σας ράνω, χλάτς κουβαλούσε ο Μάνταλος στο κύπελο, πάρτα. Που έχει να με κερδίσει καμιά 3 χρόνια. Αυτή. Αυτά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Να θυμίσω φυσικά ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, ειδικά αυτό το διάστημα, LG και ψυγειοκαταψύκτες και πλυντήρια, τελευταία λέξη τεχνολογίας, τεράστια εταιρεία. Θα βρείτε εκεί ό,τι θέλετε από LG στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Φυσικά Αιγαίων και στα δυο υπέροχα ηχθειοπολία με χώρο παραίστικου μεσοδοπολίου και στο δικητήριο 214.000 για τη Λιβεριά και στο Ρεόκαστρο 69-56-66. Νικολαίδης Αχαροπλαστεία. Για υπέροχο ψωμί, για πεντανόστιμα γλυκά, για υπέροχο παγωτό, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163 και στο Λαγκαδά εναντίον ΟΕΔ και φυσικά Τσαντεκίδης Cars, αυτός έχει τα κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην πόλη απέναντι από τον Τζάμπο στο ωραίο καστρό όπως ανεβαίνετε και με γραπτή εγγύηση χιλιόμετρο και επαγγελματικά. Πάμε τώρα σε εσάς, 2310-287-888, δεν ακληρώσω τίποτα σήμερα γιατί δεν θέλω, άλλη μέρα. Πάμε, γεια σας. Ναι. Έλα Κωστή, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς τον. Το
Θοδωρής. Έλα, Θοδωρή, έλα, αγόρι μου. Τώρα σε κατάλαβα. Έλα. Πάμε προς το παρόν με το μόνο που παίζουν είναι με την υπομονή μας και με τα νεύρα μας. Δυστυχώς. Ειλικρινά, αυτό που είπες εσύ, βλέπω ρε παιδί μου το ματς, κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια, ότι όπου να είναι έρχεται, θα το φάμε το τιμάτσιο. Και καθόμαστε και το περιμένουμε. Μου επιτρέψεις, με συγχωρείς, γιατί μέσα στη φούρια ξέχασα να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Στην ΚΑΠΑ 17, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά είναι ατόπιμα. Μέσα στην αναμπουμπούλα μου και στα νεύρα μου, φίλε, ένα πολύ μεγάλο μπράβο στην ΚΑΠΑ 17, στα τα πιτσιρίκια μας. Εκεί είναι μεγάλος πλούτος και ένα μεγάλο μπράβο στο βόλεϊ που έκανα ανατροπάρα. Κλείνω την παρένθεση, θα πω μετά για αυτά. Συγγνώμη, αλλά έπρεπε να το πω, το έχω σημειωμένο, αλλά... Όχι, έχει δίκιο. Έλα, σε ακούω, Θοδωρή. Λοιπόν, περιμένουμε, για να το φάμε και μετά να ξυπνήσουμε στο δεύτερο ημίχρονο να κάνουμε όλες τις αλλαγές. Πού να μην τον έδινε και δικαίωμα, ρε παιδί μου, να κάνει 5 αλλαγές. Ειλικρινά απορώ. Το άλλο που έχω μια άλλη απορία είναι, βλέπουμε ρε παιδί μου ότι και οι δύο η κεντρική αμυντική είναι τόσο καλή στο build-up από πίσω και επιμένει ο Πασχαλάκης να του δίνει πρώτη πάσα. Αυτό δεν είναι πολύ καλό. Και αυτοί με το που παίρνουν την μπάλα ψάχνουν να πάσουν και στο Πασχαλάκη. Και μάλλον με μεγαλύτερο κίνδυνο πλέον. Οι απέναντι, εντάξει, καταλάβει παιδιά, για τα πέτα της κούμπας έχουν καταλάβει. Πιέζουν. Ναι, πιέζουν. Αυτό ακριβώς. Έχει γίνει προβλέψιμος, σε έχει αναγνώσει ο άλλος, έχει διαβάσει και ξέρει ότι εκεί, αφού δεν υπάρχει ο Κρέσπο που είναι τεράστια η απώλειά του ή ο Βιερίνη αυτή τη στιγμή που κι αυτός έτσι χτίζει από πίσω από αριστερά, βλέπεις ότι βρες έναν τρόπο. Επίσης είδα πολλές φορές να δίνουν πάσα σε συμπαίκτη τους που είχαν τρεις επάνω του. Κάποια στιγμή. Και είναι και στο γεωμέτρα. Ναι, είναι δηλαδή, και στο γεωμέτρα. Να φύγει από σένα. Και μα ο άλλος είναι περικυκλωμένος με τρεις παίκτες, μοιραία θα τη χάσει. Δεν ξέρω να το προσέξετε αυτό, είναι, αυτό δείχνει έλλειψη καθαρού μυαλού, έλλειψη ψυχραιμίας, μηδέν ψυχολογία, έτσι, να φύγει από μένα η μπάλα. Όλο έλλειψη δείχνει, Κωνσταντίνε. Το προσέξατε χθες αυτό που λέω, ότι τη δίνανε εκεί, μα ο άλλος έχει 2-3 μαζί του. Κάνε κάτι. Και επίσης το διώξιμο, οι καντήλες και οι καμινάδες, οι άπειρες, δείχνουν έλλειψη δυνάμεων, να φύγει από μένα, μακρινή παλιά, πού να πάρω να την τρέξω την μπάλα. Να φύγει και με τις καμενάδες δεν γίνεται, παιδιά. Δεν πάμε πουθενά. Το πιο παράδοξο λοιπόν, Κωνσταντίνε, δεν είναι ότι έβαλε το Μιχαηλίδη και έπαιξε 3-5, ας πούμε 3-5-2, εντάξει. Δεν είναι το πιο παράδοξο αυτό. Το πιο παράδοξο είναι ότι βγάζει και τους Σβιντέρσκι και δεν έχει μαζί, αχ, πούμε και Σβιντέρσκι. Ναι. Λες και δεν κυνηγάμε το σκορ. Αυτό είναι από τα πιο παράδοξα. Δεν μπορώ να εξηγήσω. Και για αυτούς που έχουν αυταπάτες που λένε, α παιδιά, δεν του πήραν παίκτες, δεν αυτό, δεν εκείνο. Βάζουμε του Καρέρα, του πήραν παίκτες, δεν είναι. Όχι βέβαια, τι του πήραν, δεν είναι παιδιά. Και το ρόστερ μας. Από το σπίτι του. Να πω κάτι. Υπάρχει αυτό το ελαφρυντικό, ναι μεν, αλλά το ρόστερ μας αυτό, με τους τραυματισμούς, εγώ σου λέω και τις απώλειες, δεν είναι του πεταματού. Είναι ένα ρόστερ που πήρε double, που πήρε αή το πρωτάθλημα. Έτσι. Δεν μπορώ εγώ να απαξιώσω το Μάτος, το Βαρέλα, δεν μπορώ να απαξιώσω το Τζούμπα, το Σφιντέρσκι. Έτσι, ακόμα και τον Μπίσης Βαρέτσι όπως είναι, έχουν την αξία τους οι παίκτες. Πρέπει να βρεις τι φταίει. Έτσι, δεν τους εμπνέεις, δεν τους έχεις γυμνάσει σωστά, δεν τους έχεις βάλει σωστές θέσεις, δεν μπορώ να απαξιώσω όμως. Αυτά είναι δεδομένα, Κωνσταντίνε. Η μόνη αλλαγή που δεν έχει κάνει χθες και θα άλλαζε το παιχνίδι είναι μία. Αλλαγή προπονητή. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Να σε καλά. Πάμε. Σας παρακαλώ, ξέρω ότι υπάρχουν νεύρα, να είμαστε έτσι. Με ωραίο τρόπο να πούμε και κριτική να ασκήσουμε, δεν έχουμε την ανάγκη να καλύψουμε κανέναν. Θα σας το λέω συνέχεια, το λέω για τους καινούργιους που μπαίνουν στην παρέα μας. Έτσι, θα πούμε αυτό που θέλουμε χωρίς να χρειαστεί να κλείσουμε κάποιον, να αποφύγουμε χαρακτηρισμούς που... ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον, έλα. Λουκά, εσύ. Ναι, εγώ είμαι. Έλα, Λουκά. Πριν από 2 μήνες όταν τον έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη ο Σαββίδης και είπε συνεχίζουμε με τον Φερέιρα. Ναι. Πριν τη διακοπή. Ναι, σου είχα πει ότι ίσως τον δίνει δεύτερη ευκαιρία για τα play-off. Ευτυχώς που γίνονται τα play-off και δεν είχε παύλα. Γιατί αν είχε παύλα, η επόμενη χρονιά θα ήταν χαμένη, φίλε μου. Με ρώτησε κάποιος, δεν ξέρω αν θυμάσαι, επειδή είσαι πιστός ακροατής, πως τι λέει, πιστεύεις θα μείνει ή θα φύγει. Θυμάσαι τι του είχα πει. Αν γίνουν τα play-offs. Δηλαδή πιστεύεις, λέει, ότι μένει, περίμενε, θα δούμε τι πρόσωπο θα δείξει η ομάδα στα play-offs. Ναι, και ήταν εκεί η δεύτερη θα δω, αν αυτός έκανε σερί νικών,
Απέκλειε τον Ολυμπιακό από το κύπελο. Πηγαίναμε στον τελικό, θα ήταν άλλο το πρόσωπο. Τώρα βλέπεις ότι ξεγυμνώνεται και η δική του η παρουσία. Δηλαδή φαίνονται όλες οι αδυναμίες. Όλες. Κωστή, δεν έχει τα βασικά που πρέπει να έχει ένας προπονητής. Οι άλλες οι ομάδες το καλοκαίρι κάνανε προετοιμασία και αυτός έδινε τριήμερα ρεπό και πήγαινε για ψάρεμα. Λοιπόν, απλά είναι λάθος, πάλι λάθος να τα φορτώσουμε μόνον αποκλειστικά σε εκείνον. Εκεί είναι λάθος. Εκεί διαφωνώ εγώ. Έχει μερίδιο μεγάλο, αλλά όχι όμως 100%. 100%. Και όλοι οι άλλοι είναι... Το μεγαλύτερο βεβαίως, συμφωνώ. Ο προπονητής εμπνέει τους παίχτες. Συμφωνώ για το μεγαλύτερο. Όχι όμως ότι φταίει μόνο αυτός. Νομίζω ότι θα είναι λάθος και είναι να βγάζουμε λάδι και το σχεδιασμό, το μεταγραφικό και τον τεχνικό διευθυντή και τους παίχτες και όλους. Και τους γυμναστές. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι λάθος αντιμετώπιση του πράγματος. Μόνο αυτός. Εννοείται για μένα το πιο μεγάλο. Ναι. Κωστή, δεν έχει καλή διαχείριση. Έφτασε στο σημείο να παίζει τελευταίο παιχνίδι στην Ξάνθη γιατί να προστατέψει δύο παίκτες που θα σβήναν όλες τις κάρτες σε εκείνο το παιχνίδι, αναγκάστηκε να παίξει με τον Ολυμπιακό χωρίς δύο βασικούς παίκτες. Άστο, δηλαδή, αυτό στην Ξάνθη αυτό δεν φίλε. Πάρα πολλά λάθη. Εμένα με εκνευρίζουν πολύ και οι δηλώσεις. Μη μιλάς καθόλου καλύτερα. Δηλαδή οι δηλώσεις. Δεν ξέρω. Κωστή, διαχείριση λέμε. Ο Καρέρα προτίμησε να κινδυνεύσει να χάσει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό αρκεί να ξετιμωρήσει τέσσερις παίκτες. Ξετιμωρήσει τέσσερις παίκτες για να είναι πλήρης με τον ΠΑΟ. Ναι. Αυτός ποτέ δεν θα το έκανε. Γιατί δεν έχει αντίληψη, δεν έχει προγραμματισμό, δεν έχει τίποτα. Όλα είναι στην τύχη, Κωστή. Φαίνεται ότι έχει αιμονές, είναι τόσο ξεροκέφαλος και τόσο περίεργος. Δεν ξέρω, έχω αυτήν την αίσθηση, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο προσωπικά. Αλλά μου δίνει ότι δεν ακούει κιόλας, σαν να μην ακούει, σαν να μην καταλαβαίνει. Κωστή, δεν είναι αυτό. Δεν έχει ο άνθρωπος, δεν έχει προπονητική παιδεία. Εγώ για αυτό καταλαβαίνω. Δεν έχει αντίληψη. Τώρα, για να έχει άλωθη, βάζει σε κάθε παιχνίδι κάποιον πιτσιρικά, για να είναι ένα, εγώ σας έβαλα και πιτσιρικάδες. Το Μιχαηλίδη, ενώ είμαι πίσω στο σκορ μέσα στην Τούμπα και η άλλη μου έχει πάρει τα μέτρα και φωνάζει ότι θα φάω και δεύτερο, βάζει στόπερ, έναν ακόμα στόπερ, να κρατήσει τη Manchester United, τη Liverpool του Klopp. Δεν ξέρω. Κωστή, κάποιος, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε τον προπονητή του Παναθηναϊκού, είχε βάλει τον Νίνη και τον έβαζε δύο παιχνίδια την εβδομάδα και τον έκαψε. Γιατί είναι πιτσιρικάς. Όταν είναι το παιδί και είναι 17-18 χρονών. Ισπανός, δεν θυμάμαι όνομα, αλλά ήταν Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, γιατί το παιδί αυτό ακόμα είναι στην ανάπτυξη. Δεν μπορείς να το φορτώσεις παραπάνω από τις δυνάμεις του παιχνίδια. Και αυτός φορτώνει τώρα τον Τζιόλι. Τον Τζιόλι θα τον κάψει αυτός. Η ασχετήλα του προπονητή δημιουργεί τέτοια θέματα. Δηλαδή, όχι ρε αγόρι μου, θα παίζει ένα παιχνίδι ή θα παίζει αλλαγή όλος κιόλας. Δεν είναι ο ακαταμάχητος ο Τσόλης να τον έχεις βασικό συνέχεια. Ναι. Όχι, δεν τον βάζεις βασικό. Θα τον βάζεις 30 λεπτά. Έτσι διαχειρίζεται τους καινούριους παίκτες και τους δημιουργείς να δείχνουν καλό πρόσωπο. Καλό πρόσωπο δεν μπορεί να δείξει μπαίνοντας ένα παιδάκι 18 χρονών όλο το παιχνίδι και σε ντέρμπι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Έγινε. Λουκάς, ευχαριστώ. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το κονσόρτσιουμ. Παραγιώτη, εσύ. Ναι. Έλα αγόρι μου. Λοιπόν, έλα. Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι έχουν ξεκαθαρίσει πλέον τα πράγματα. Ο προπονητής δεν φταίει. Ο προπονητής αυτός είναι. Τόσος ήτανε. Έτσι. Τόσος ήτανε. Μην ζητάμε από έναν άλλο να γίνει γίγαντας. Θα γίνω δυσάρεστος. Ναι. Πρώτο, μια ομάδα είναι σαν μια ορχήστρα, Κώστα. Την ορχήστρα την κάνει κουμάντο ο μαέστρος. Ο μαέστρος είναι ο πρόεδρος. Ναι. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει κακή διαχείριση. Κακή διαχείριση, όχι χρηματική. Υπάρχει λάθος τρόπος διοίκησης. Να σου μου επιτρέπεις μισό δευτερόλεπτο. Ναι, μισό δευτερόλεπτο. Εγώ πρέπει να κάνω το συνήγορο. Συμφωνώ μαζί σου σε αυτό που λες. Έτσι. Όμως, όταν με έχει αδειάσει μέσα σε μια νύχτα ο προπονητής μου, καλοκαίρι, ο προηγούμενος, με τρυπάει, έτσι, με εγκαταλείπει. Εκεί λοιπόν πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να δω τι μπορώ να πάρω. Τον μοσχοπλήρωσε αυτόν. Του έκανε και κλειστό τριετές. Ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε. Άλλο ένα λάθος. Ναι, θέλω να σου πω ότι προσπαθώ να δικαιολογήσω, επειδή λέμε τώρα φταίει ο πρόεδρος. Σε αυτό το συγκεκριμένο, πού φταίει δηλαδή, που πήγε και έκλεισε. Του είπανε,
Αυτός είναι φερέλπιδας, τον θέλουν οι μεγάλες πορτογαλικές, εκείνο το άλλο. Θα σου πω. Ένας υπουργός, ξέρεις, όταν αναλαμβάνει ένα υπουργείο, έτσι, δεν είναι σχετικός με την κατάσταση που υπάρχει. Έχει τους συμβούλους του, έχει τους γενικούς γραμματείς των υπουργείων, οι οποίοι είναι της δουλειάς και την ξέρουν. Λοιπόν, εγώ τι έχω καταλάβει, ότι παρόλο τις καλές προθέσεις, που είναι τίμιος, άγιος και ευεργέτης μας, δίνει αρμοδιότητες και εξουσίες σε λάθος πρόσωπα. Ακούει λάθος πρόσωπα. Ναι. Δεν ακούει τους σωστούς ανθρώπους. Μπορεί να έχει ένα πλάνο να τον κάνει τον ΠΑΟΚ μία από τις 20 ομάδες της Ευρώπης. Αλλά θέλει να γίνει σιγά σιγά αυτό το πράγμα. Και θέλει να γίνει συντονισμένα και οργανωμένα. Ο προπονητής είναι άχρηστος. Οι παίκτες είναι φανερό ότι είναι αγύμναστοι. Εντάξει. Βλέπεις ότι υπάρχουν παθογένειες μέσα στην ομάδα. Τι κάνεις για να τις διορθώσεις? Ναι. Δεν μπορεί, δηλαδή, όταν υπάρχουν παθογένειες, σημαίνει ότι κάποιοι μουσικοί στην ορχήστρα είναι φάλτσα. Άρα τους αλλάζεις. Είναι φάλτσα. Τι τους βγάζεις? Τους βγάζεις γιατί σχολάνε όλη την... Βέβαια, ρε παιδιά. Γίνομαι δυσάρεστος ίσως. Καθόλου δυσάρεστος. Έτσι. Πρόσεξε. Υπάρχει εκεί η εξής δικαιολογία. Μου λέει ένας. Έχω δουλέψει ως διοικητικός τέλεχος 28 χρόνια σε μεγάλη εταιρεία. Ναι. Ναι. Ξέρω πώς διοικούν. Δεν γίνεται έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι. Προσπαθούμε τώρα να κάνουμε διάλογο, να βρούμε. Βεβαίως, φυσικά, εννοείται και υπάρχουν ευθύνες έτσι και στο σχεδιασμό και στη διοίκηση, αλλά ρωτάω το εξής. Μου λέει ένας, καλά! Κράτησε, λένε, να πούμε τους 35χρονους, και ρωτώ το εξής. Αν πέρσι, το Μάιο, μετά από τη φρενήρη χρονιά και το αίτητο πρωτάθλημα, έλεγε, δεν κρατάω το Βαρέλα, δεν κρατάω το Μπίσεσβαρ, δεν κρατάω το Μάτος, δεν κρατάω το Βιερίνια, δεν θα πέφταμε όλοι επάνω τους να τους φάμε, γιατί ξεκληρίσατε και αποδομήσατε την ομάδα η οποία... ρωτάω, ρε παιδί μου, προσπαθώ να βρω τις ίδιες απορίες που έχεις εσύ, τις έχω κι εγώ. Έτσι, όταν φωνάσαμε να μείνει ο Βαρέλα, δεν φανταζόμαστε ότι ο Βαρέλα θα είναι έτσι όλη τη χρονιά. Κατάλαβες. Ο Βαρέλα, κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε να ανανεώσει. Από τη στιγμή που σου δίνουν ένα νούμερο αντάξιο της πορείας σου και λες ότι εγώ δεν θέλω και φεύγω, θες να φύγω. Ναι, ναι. Αποδείχθηκε ότι παρακάλια δεν είναι. Αυτά είναι, παιδί. Αυτό. Και τι, ναι. χάλασε τη σούπα. Δεν μπορεί ο Βαρέλα να παίρνει ένα κάρο λεφτά και ο Κρέσπο να παίρνει το 1/3. Το 1/3 όχι, αλλά λιγότερα, ναι, όντως. Ναι, δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Έγινε, Παναγιώτη μου. Να υπάρχει ισονομία. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Ας φροντίσουν αυτοί που πληρώνουν να τα διορθώσουν. Εμείς θα είμαστε από δίπλα πάντα. Καλά. Στα δύσκολα πιο πολύ, το λέμε. Δεν αποσύρουμε την αγάπη μας για την ομάδα, αλλά κριτική, φίλε. Όχι χάδι. Ένα τελευταίο θα πω. Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα σαν εταιρεία, σαν οργανισμός. Ξέρεις γιατί? Γιατί έχει κουρμπάτσι μέσα. Γιατί έχει τι? Κουρμπάτσι. Τι, για πες. Ε, τι? Κουρμπάτσι είναι αυτό που παίρνεις στο καμτσίκι και βαράς. Εντάξει, δεν μ' αρέσει στόχους. Δεν πρόκειται σε τίποτα να ζηλέψω τον τρόπο του Ολυμπιακού. Όχι, δεν με κατάλαβες. Ναι. Δεν θέλω να φτάσω σε αυτό το σημείο. Τι στόχο? Δεν τον πιάνεις στο στόχο. Δεν τον πιάνει στο στόχο, θα έχει επιπτώσεις. Α, άλλο αυτό. Να, αυτό ναι, ναι, ναι. Όχι, τις μεθόδους, όμως δεν πρόκειται ποτέ να τις ζηλέψω. Όχι, ναι, ναι. Δεν μιλάμε για... Εννοείς, μου κάνεις καλός, δεν μου κάνεις, φεύγεις. Ναι, αυτό. Σαν οργανισμός. Ναι. Ξεκάθαρα. Έγινε, Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Πάμε εδώ. Παιδιά, αυτές οι τέσσερις γραμμές που είναι μέσα, για να πάμε στο διάλειμμα στην ώρα μας. Θερμή παράκληση. Ναι. Γεια σας. Καλό το παιδί. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ δεύτερη φορά σε παίρνω. Το όνομά σας? Δεύτερη φορά. Κώστα. Πόσο χρονών είστε, κύριε Κώστα? 60. 60, μάλιστα. Ωραία, σας ακούω. Φαίνεται πιο μικρή φωνή μου, ελαφρώς. Όχι, σας ακούω. Να ζήσετε άλλα τόσα, σας εύχομαι. Άλλα τόσα. Δεν το βλέπω. Τέλος πάντων. Γιατί καλέ? Τι είμαστε, ένα χωρί ομάδα? Εσείς οι παλαιότεροι είστε παροτοκαπνισμένοι. Έχετε ζήσει κι άλλα πολλά. Ναι. Εγώ αυτό που είδα χθες, Κώστα, και δεν το άντεξα και έφυγα στο ημίχρονο. Ναι. Αυτά που είπες. Ναι. Βγάζει επιθετικό και βάζει αμυντικούς. Είδα έναν προπονητή, το εμβλέμα του Απλανές, σαν να μην κοίταγε το γήπεδο. Ναι. Έτσι το είδα εγώ, έτσι το κατάλαβα. Ναι. Είδα έναν προπονητή, γράφει κάτι σε ένα χαρτί, να μας δείξει το χαρτί την ώρα που σημειώνει, τι σημειώνει. Και στον μπλοκάκι, ήθελα να ξέρω τι σημειώνει και στον μπλοκάκι. Μου γράψε ένας, γράφει, λέει, τα έπιπλα που θα πάρει, λέει, στην Πορτογαλία. Τι να πω. Προσπαθούμε να βρούμε λίγο στεναχώρια μας μέσα, λίγο να χιουμορήσουμε. Ναι.
και είδα ένα πράγμα ότι οι παίκτες είναι αδιάφοροι. Δηλαδή, ναι. Την μπάλα σαν να κάνουν αγκαρία, όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι που πάει ένας δουλεύει και οι 7 ναι. κάθονται γύρω-γύρω. Ανεπίτρεπτο. Αυτό, αυτή την αίσθηση δίνω. Αυτό είδα, Κωστή, ναι. και ένα που κατάλαβα, οι αμυντικοί, όταν δεν έχουμε σιγουριά, δεν κατηγορώ κανέναν ναι. πίσω, αν δεν έχει σιγουριά πίσω στο τέρμα, Κωστή μου, ναι. για μένα δεν... Βγαίνει αυτό. Ο Πασχαλάκης, ο περσινός, ενέπνεε. Χίλια δίκια έχετε. Να σου το πούμε. Ότι ο Πασχαλάκης, ο περσινός, ήξερε ο αμυντικός στην πλάτη μου. Έχω έναν ο οποίος είναι κέρβερος. Φέτος δεν υπάρχει αυτό. Έτσι. Κοίταξε, το να μην έχουμε μια χρονιά καλή και στη δουλειά μας επάνω μας πάνε όλα καλά. Αλλιώς θα προβλέπουμε και αλλιώς μας βγαίνουν. Ναι. Δεν είμαστε κάθε μέρα οι ίδιοι, ούτε έχουμε. Φυσικά. Αλλά όχι να μην προσπαθώ όμως και να είμαι αδιάφορος. Αυτό ενοχλεί τον κόσμο. Ναι. Και αυτό το βλέπω σαν να έχει βγάλει φτερά ναι. σαν Σούπερμαν να θέλει να φύγει, έτσι κατάλαβα εγώ. Όποιος δεν θέλει έτσι, να είναι εδώ, όποιος δεν θέλει να είναι εδώ, να βγει και να το πει. Να μην συμπεριφέρεται έτσι, να βγει και να πει κύριε. Ναι. Έτσι. Πού θα βρουν όμως. Εμένα ναι. μην με πιάσει υπόψη ότι εγώ ας πούμε σαν φίλαθλος του ΠΑΟΚ και που αγαπώ τον ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, ας μην με πιάσει υπόψη. Ας πιάσει υπόψη ότι... Κάθε 29 τα παίρνουνε, να παίξουνε για αυτόν τον άνθρωπο, φυσικά. Τον άγιο άνθρωπο, τον φυσικά, Ιβάν, φυσικά. Τουλάχιστον να υδρώσουνε. Το να υδρώνω, αυτό. Να και εγώ σπίτι υδρώνω, τώρα αυτό. Με τη ζέστα υδρώνω. Πάλεψε, πάλεψε, μόχθησε, έτσι, τρέξε, μάρκαρε και εμείς θα πούμε ότι, ξέρεις κάτι, ο προπονητής σε βοηθάει, αλλά εσύ έδωσε, έβγαλε την ψυχή σου όλη μέσα στο γήπεδο. Όχι τέτοιο πρόσωπο. Για αυτό. Να μην κρατάω όλο τη γραμμή. Ναι. Θέλω και τον Χυμαριώτη, πες τον γαμπρός που είναι στο Χύμαρο, τον Παύλο. Ναι. Ξέρει και ο Κώστας, πες τον, του Άγγελο Γιώργο. Ακούει, ακούει. Ας στείλουμε χαιρετίσματα, ακούει. Να είστε καλά. Να χαιρετίσματα και σε έχουμε καλή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάμε. Άλλες δύο γραμμές. Μην καλείτε να πάμε στο διάλειμμα στην ώρα μας. Θερμή παράκληση. Ναι. Καλημέρα. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Έλα. Ναι, ναι. Δεν σε ακούμε καθαρά. Έχεις hands-free αν έχεις γάτος. Δεν το έχω, δεν έχω. Δεν μου βγαίνει η φωνή από τα νεύρα μας. Σ' ακούω πολύ, πολύ... Ναι. Έλα, γόρι μου, έλα, έλα, πάμε. Ζωμοσού τρελάδικο από τη Ρουμανία. καλώς τον τριαντάφυλλο. Καλώς τον. Τι να πούμε, τι να πούμε. Τι να πούμε, φίλε. Τίποτα, όλα τα λεξοτανίδ και τα... και τα ΤΑΜ και τα ΒΑΝΑΞ και ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Τα όλα. Παλιάς. Και ο ΤΑΝ για τα κουνούπια ήπιαμε. Καλώς πάντων. Να προσθέσω μία παράμετρος η οποία δεν την έχει πει κανένας. Ναι. Και αυτό πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως από όλους τους παίκτες. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι ακούνε τώρα. Βεβαίως ακούνε. Και αν δεν ακούνε οι ίδιοι, ναι. Μην ναι. τυχόν, ναι. φίλε, έχουν κάτι. Μήπως το γυρίσουν 7 οι πόντι πίσω και πες ότι γυρίζουν και παίρνουν εμείς τη δεύτερη θέση και θα έχουμε να ακούμε μετά ότι κοιτάξτε. Σας κάναν δώρο και τη δεύτερη θέση. Καλά σοβαρά μιλάς για τώρα. Για ναι. σκέψου να χάσουν τη δεύτερη θέση στα play-off τώρα και λογικά θα δικαιωθούμε γιατί η λογική αυτό λέει ναι. και μετά να γυρνάνε και να λέμε ξέρω και εγώ ότι να, ορίστε, να λέμε οι παίκτες ότι ναι. πήραμε τη δεύτερη θέση. Ναι. Λοιπόν, οι παίκτες να το πούνε ή οι αντίπαλοι μας να πούνε ότι ορίστε. Γιατί θα πατήσουν εκεί πάνω. Εγώ θέλω, να την... εγώ θέλω να την έχω τη δεύτερη θέση, φίλε. Ακόμα και έτσι, δηλαδή, εχθές είναι μια χρυσή ευκαιρία να κάνω να πάρω το ματσάκι και να πάω στους 6 και γεια σας. Να είμαι ωραίος μάγκας. Έτσι. Τον σκοτώνεις, ρε φίλε. Με στην έδρα σου τον σκοτώνεις. Μπαίνεις από το πρώτο ημίχρονο, του δείχνεις ότι εδώ τελείωσες. Εδώ αφήνεις τη δεύτερη Μες. Θέση, παίρνεις το αεροπλανάκι σου και φεύγει. Τριαντάφυλλο είναι το τρίτο ματς μέσα στην Τούμπα που είναι must win που λένε στα χωριά μας. Δηλαδή, ματς που πρέπει. Πάση θυσία, δεν με ενδιαφέρει ο τρόπος να το πάρω. Είναι τα δύο μάτς με τον Γαύρο, ήταν χθες το τρίτο μάτς. Και στα τρία δεν είναι ότι δεν τα πήραμε. Είναι ότι δεν κατεβήκαμε, αδερφέ. Είναι ότι δείχναμε αβοήθητοι. Είναι ότι δείχναμε παρατημένοι. Είναι αυτό που λένε με τα χέρια κάτω. Ο κόσμος χθες γι' αυτό πήγε απ' έξω. Γι' αυτό τρελαθήκαμε, δεν μας πάσουμε στην τηλεοράση. Γιατί η προσπάθεια που απουσιάζει, μια νοθρότητα. Πόσες φορές είπαμε, άντε ρε, κατεβείτε ρε, μια ευκαιρία. Αυτό είναι που δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
Αταλάβες. Έβλεπα τον Κατουρί στα τελευταία 20 λεπτά σε 2-3 φάσεις. Καλά, δεν είχε. Να προσπαθεί να πιάσει τον άλλον που είναι 5 μέτρα μπροστά του. Δεν μπορούσε. Και πήγαινε περπατώντας. Δεν μπορούσε. Άστο, περιμένουμε τον Κατουρί. Λες και τον γνώρισαμε χθες τον Κατουρί. Έχουμε τον Μαωρίτσιο, πήραμε πίσω τον Κίτσιο, ρε φίλε. Πήραμε πίσω τον Κίτσιο και δεν το ξέρω. Κάθε παλιά προς τα πίσω. Ρε φίλε, οχτάρισε, δεν είσαι εξάρι. Έλεος δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Έγινε τριαντάφυλλα. Το τελευταίο που θέλω να πω, μισό δευτερόλεπτο, ο Λουτσέσκου, παιδιά, ήταν η εξαίρεση του κανόνα. Προπονητή, ο ΠΑΟΚ, δεν μιλάω για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως θα έπαιρνε σήμερα τα... Πες αυτό γιατί υποψιάζομαι, θες να πεις και συμφωνώ. Προπονητή δεν χρειάζεται, λοιπόν, χρειάζεται διαχειριστή, αυτό θα μου πεις. Όχι, προπονητής, το προπονητή σου τον παίρνει κάποιον που έχει κάνει πρωταθλητισμό. Ναι. Δεν παίρνεις προπονητή. Ο Λουτσέσκου δεν είναι η εξαίρεση του κανόνα. Δεν παίρνεις κάποιον προπονητή ο οποίος δεν έχει κάνει ποτέ του πρωταθλητισμό. Ναι, αλλά ούτε ο Ίβιτς είχε κάνει πρωταθλητισμό. Σαν πρωταθλητή. Έκανε τώρα. Εντάξει, ο Ίβιτς ήταν... ότι... ανέβηκε από τη δεύτερη ομάδα. Ναι. Εντάξει. Δεν είχε κάνει. Ούτε ο Λουτσέσκου είχε κάνει πρωταθλητισμό εδώ στην Ελλάδα. Ούτε ο Ίβιτς είχε κάνει. Κάνει και με τον... Ναι. Ναι, αλλά δεν κάναμε πρωταθλητισμό με τον Ίβιτς. Ναι. Πώς δεν κάναμε. Παίξαμε και μπαλάρα και η ομάδα έπαιξε. Πήρε το κύπελο μπαλάρα και. Μπαλάρα παίξαμε. Πρωταθλητισμό δεν κάναμε. Εγώ λέω κάναμε. Αν δεν ήταν η ήπια βία. Ναι. Έτσι. Δεν μπορεί... Εντάξει, δεν το πήραμε το πρωτάθλημα, αλλά κάναμε όμως πορεία τέτοια. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω αυτό που λες. Ότι δεν είναι παροτοκαπνισμένος, ναι. Δεν είναι μαθημένος ο άνθρωπος, ρε παιδί μου. Και εκεί κάπου τελειώνει και η ευθύνη του. Ναι, γιατί σου λέει, κύριε, εγώ τόσο μπορώ. Απλά είναι, ρε παιδί μου, είναι και μυστήριος. Είναι και αλλοπρόσαλος και στις δηλώσεις και στις αλλαγές και όλο. Για να μιλήσουν κι άλλοι. Ναι. Για να μιλήσουν κι άλλοι. Και κλείνω με αυτό, με μια κουβέντα. Εγώ συνεχίζω και λέω 70-30 κατά των παικτών. Ναι. Οι σεβαστό. Σεβαστότατο. Σεβαστό. Παίζουν την μπάλα. Σεβαστό. Μέσα. Εγώ σε ένα μόνο πράγμα θέλω να συμφωνούμε. Μπάλα... Ναι. Σε ένα θέλω να συμφωνούμε. Αν γίνεται, έτσι. Μπορεί να διαφωνούμε 100%. Ότι δεν μπορεί να φταίει μόνο η μία πλευρά. Τώρα, τι ποσοστό θα δώσει ο καθένας, έτσι, αυτό νομίζω ότι είναι το αποδεχόμαστε όλοι. Ότι δεν μπορεί το ανάθεμα, μόνο ο κακός Φερέιρα οι παίκτες λάβει. Ούτε μόνο οι παίκτες, μα οι παίκτες αυτοί ήταν που πήραν τον double και ο προπονητής έτσι να μην έχει καμία ευθύνη. Ούτε να είναι απ' έξω ο τεχνικός διευθυντής ή ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Έτσι, όλα παίζουν ρόλο. Αφήνοντας απ' έξω τελείως τα δικαστικά, το ΚΑΣ, όλον αυτό το πόλεμο είναι ένα άλλο κομμάτι εκείνο. Που κάθε φορά βάζουμε την υποσημείωση ότι έχει παίξει το ρόλο της. Όχι όμως δεν είναι δικαιολογία δεν για να είμαστε έτσι. Δεν αλλάζω ούτε περισπωμένα από αυτά που είπες. Χαίρομαι. Χαίρομαι. Δεν αλλάζω ούτε περισπωμένα. Σε φιλώ, σε φιλώ. Λοιπόν, και να διαφωνούμε είναι υγεία. Έτσι. Και να διαφωνούμε είναι υγεία. Γεια σου τριαντάφυλλε. Γεια σου τριαντάφυλλε. Εγώ παιδιά έτσι το σκέφτομαι. Έτσι. Μπορείτε να μου πείτε είσαι λάθος. Είναι μόνο η παίκτη, μόνο προπονητής ή μόνο η διοίκηση. Επίσης και αυτό το άκουσα. Επειδή ακούω τι κάνουν εκεί και τι κάνουν εκεί. Η διοίκηση, παιδιά, με τα λάθη της, με τα στραβά της, με τα έτσι, με τα αλλιώς, με τους συμβούλους, με... τα τελευταία χρόνια πήγε και πήρε 2 double και 3 κύπελα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ακούω μερικούς που μιλάνε για τη διοίκηση. Εγώ δεν έχω καμία μία ανάγκη να κάνω καμία βάντα σε καμία διοίκηση. Πραγματικά δεν έχω ούτε καμία σχέση εργασιακή, ούτε συμφέροντος, ούτε τίποτα. Αλήθεια δεν το λέω. Έτσι. Και το ξέρουν κιόλας όλοι. Και το ξέρουν και στη διοίκηση του και το ξέρει κιόλας ο κόσμος. Η δική μου λοιπόν η σκέψη είναι ότι με τα στραβά τους, με τα λάθη τους, ψαρώσαμε τα πάντα εντός Ελλάδος τα τελευταία χρόνια. Να το λαμβάνουμε υπόψη μας αυτό. Δηλαδή μην το ξεχνάμε. Ναι, βεβαίως, αστοχίες, μεταγραφικές, ναι, κακοί σύμβουλοι, ναι, σπατάλες, ναι, αλλά μην το διαγράφουμε αυτό ρε παιδιά. Ακούω μερικούς και μιλάνε, α, αυτοί εκεί και αυτοί εκεί, σαν να μην έχουν, σαν να είμαστε. Τα τελευταία χρόνια σαν να δίνουμε μάχη για τον υποβασμό. Σαν να μην έχουμε πάρει τίποτα. Να μην το ξεχνάμε. Θα μου πεις αγιογραφίες. Όχι, ποτέ. Τα κάνανε όλα σωστά. Όχι, γι' αυτό. Έχει μερίδιο εδώ που φτάσαμε. Όχι όμως να είμαστε αγνώμονες και αχάριστοι. Εκεί στην ΠΑΕ και εκεί στην ΠΑΕ. Αυτό το εκεί στην ΠΑΕ. Πραγματικά. Ναι, βεβαίως. Σε πολλά πράγματα. Εκεί στην ΠΑΕ τι. Πας να πάρεις ένα προπονητή. Μέσα στην αναμπομπούλα, μέσα στην προδοσία του άλλου. Πες, έλα εδώ. Τι παίζει αυτός. Παίζει αυτό που εμείς 10 χρόνια παίζουμε. Όχι, άστον, να βρούμε έναν άλλον. Μα βιαζόμαστε, δεν πειράζει, αύριο. Μία μέρα δεν πάθουμε τίποτα. Βρες έναν να είναι στα δικά μας τα... Στο δικό μας το πλαίσιο. Να γνωρίζει, να έρθει και να κουμπώσει εύκολα. Να μην φέρει κάτι τελείως άγνωστο. Γιατί, μα γιατί. Τόσα χρόνια εμείς αυτό παίζουμε. Ποδοσφαιριστές, επαγγελματίες είναι.
Να μάθουν να παίζουν. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα βλέπει ότι δεν είναι 18χρονα παιδιά. Οι πιο πολλοί έχουν καβατζάρει τα 30. Έχουν μάθει αυτόν τον τρόπο να βρούμε έναν να κουμπώσει πιο εύκολα. Και α βάλει τι πινελιέ του. Λέω τώρα ένα, μία α πούμε σκέψη. Ναι, γεια σα. Έλα, καλημέρα Κωστή. Καλημέρα. 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 Είμαι ο Γαβρίλ. Γεια σου, πολύ σπάνια μιλάμε. Γεια σου, Γαβρίλ. Είμαι ο γείτονας. Καλά είσαι. Έχεις το όνομα του αγαπημένου μου, του παιδικού μου φίλου, του Γαβρίλου. Να είσαι καλά, χαίρομαι. Σε και ακούω. Χθες συζητούσα με τη σύζυγό μου, καθώς κατεβαίναμε στη δουλειά. Ναι. Λέω, ξέρεις, αυτός εδώ κατεβάζει και τα παιδιά του μερικές φορές. Δεν τα κατεβάζω τώρα επειδή τώρα δεν έχουμε πλέον σχολεία. Οπότε εναλλάξει νεκταρία την έπαιρνα εγώ από το σχολείο. Σχολούσαν δύο, αλλά δύο έχω τη μεσημβρινή εκπομπή. Οπότε αναγκαζόμουν να πήγαινα την έπαιρνα μία η ώρα. Μέχρι να πάω στο σπίτι και να ξαναρθώ, έλα στο στούντιο μαζί. Θέλουν κιόλας τα παιδιά. Θέλω να... Τι ωραία ακούγεται. Είναι, αυτό που είπες ακούγεται πολύ ωραία. Εγώ βέβαια το ερμήνευσα ότι δόθηκε μια ευκαιρία στα παιδιά να ακουστούν. Καταλαβαίνεις. Όπως εντάξει, ναι. Οι γονείς παίρνουν. Ναι. Αλλά και η σύζυγός μου μου λέει, μάλλον δεν μπορούσε κάποιος να κρατήσει τα παιδιά. Αυτό είναι. Ο μικρός μου έχει φάει τα αυτιά τόσο καιρό. Μπαμπά, όλο την Εκταλία παίρνεις. Εμένα ποτέ. Μπαμπά, όλο την Εκταλία. Εγώ πότε θα έρθω, με ζάλισε. Αυτός άμα τον άφηνα μία ώρα στο στούντιο. Η Εκταλία καθόταν εδώ μία ώρα, δεν την κατάλαβε κανένας. Μόνο στο τέλος που είπε γεια σας. Έτσι. Ο μικρός, φίλε, είναι μια αναμπουμπούλα. Είναι πυραυλοκίνητος. Είναι και ηλικία. Είναι του δίνει και αγόρι. Είναι τρομερά ανήσυχος. Δεν θα μου άφηνε. Μόλις ήρθε εκεί, είδε την κονσόλα. Μπαμπά, τι παιχνιζάλα είναι αυτή! Οπότε ήρθε και εγώ απ' έξω. Του λέω θα πεις δυο κουβέντες και μετά θα φύγεις. Να μην μείνω μέχρι τέλος. Όχι, λέω έχω δουλειά. Πρέπει να μιλάω. Δεν θα σε πειράζω. Πώς θα με πειράζει. Το μυαλό μου ήταν εκεί. Πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος. Μπαμπά, φέρε ένα άλλο να πειράζει τα κουμπιά και εσύ μόνο μίλα. Έτσι. Το άκουσα όταν το έλεγες αυτό. Περιγράφεις βέβαια ένα όνειρο. Και στην ηλικία των παιδιών σου να φανταστείς είναι τα εγγόνια μου. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 58, Κωστή. Αυτό ακούω, δεν ακούγεσαι πολύ. Είσαι 58 και είσαι ήδη παππούς. Ναι, ναι, έτσι, 58 ναι. Και η μεγάλη εγγονή είναι 7 και ο άλλος είναι 2 μηνών. Δηλαδή στα 50 σου έγινες παππούς, στα 51. Σοπα, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή, ναι, 51, δηλαδή ναι. Του χρόνου εγώ να γίνω παππούς. Ωχ. Να σε καλά, μου πήρες λίγο το μυαλό από τη στεναχώρια. Σήμερα δεν είμαι πολύ σύγχυση. Αγαπάμε Κωστή, αγαπάμε Λίπερο. Τώρα τι να σου πω τώρα. Τσατσαρός και Βένης. Το έχω πει. Φίλε, από Καλομήρα, από τότε. Πολλά. Ναι. Να είναι καλά ο Γιώργης. Και σε ακολουθούμε. Να είναι καλά. Σε ακολουθούμε, ναι, και τα λοιπά. Με συγκινεί. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό, φίλε, να σε ακολουθούν. Χρόνια στα ραδιόφωνα είναι μεγάλη ευθύνη. Και ευγνωμοσύνη ακριβώς, γι' αυτό. Ακριβώς. Ευγνωμοσύνη. Και στην πύρα έχω έρθει κάτω εκεί πέρα στη Σαλαμίνα. Τέλεια. Με τέλεια. Τη χορηγία. Πολύ χαίρομαι. Πολύ. Κωστή, θα ήθελα να πω το εξής. Ναι. Μ' αρέσει η παροιμία που λέει να μην χτυπάμε το γομάρι, να μην χτυπάμε το σαμάρι όταν φταίει το γομάρι. Σωστό. Εντάξει. Ναι, ναι. Στην προκειμένη περίπτωση δεν θα ήθελα πραγματικά να ρίξω τις ευθύνες στον Φερέιρα. Τον θεωρώ ένα καταπληκτικό και πολύ καλό προπονητή. Ο οποίος καλά είναι να μείνει στον ΠΑΟΚ και θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Το φυσικά δεν είμαι εγώ, αλλά εκφράζω την άποψή μου. Ναι. Και είναι άσχημα να το αιτιολογήσω. Ναι, δεν είναι γιατί αυτός ο άνθρωπος τον φέραν και τον λένε: κοίταξε να δεις, πρέπει να έχουμε προετοιμασία να πάμε στο Champions League. Ναι. Και αν δεν ήταν η UEFA μάφια και τα πέναλτι εκεί μέσα στην Ολλανδία, θα ήμασταν στους ομίλους. Ναι. Άρα αυτός ο άνθρωπος νιώθει, πήρε το κάλεσμα και το έκανε πράξη. Ναι. Μέχρι πριν από λίγο επίσης ήμασταν πρώτοι. Μέχρι που η γκρίνια του Κυρσάβα και του άλλου πήγαν σε άλλο επίπεδο. Για στημένα πρωταθλήματα και ναι. Και πήγε σε μπούλινγκ. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, εγώ λέω ο εντελώς άσχετος, που λέει και ο Ζαγόρας ως μότο, που δεν ξέρω ποδόσφαιρο, που αν μου πεις το 4-4-2 πώς είναι στημένο, δεν ξέρω να σου το περιγράψω. Ωστόσο όμως, εμένα τα μάτια μου βλέπουν άλλα. Εγώ δεν βλέπω κάποιους παίκτες οι οποίοι βαριούνται. Ή που παίρνουν τα πόδια τους, φαίνεται να τα παίρνουν τα πόδια τους. Αλλά αυτά σε έναν επαγγελματικό χώρο δεν επιτρέπεται να τα κάνεις. Ναι. Τώρα όταν αυτά αφήνεται και συμβαίνουν, υπάρχει κάτι άλλο. Ναι. Εγώ πέρα από το ότι να αλλάξει υπουργός αθλητισμού, ναι, αλλά όχι ο προπονητής. Ναι.
Δηλαδή εσύ και... μετά, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεκτά και πολύ ναι. σεβαστή άποψή σου και τη στοιχειοθετείς κιόλας. Η ερώτηση μου ναι. είναι εξής. Μετά από τον αποκλεισμό από τον Άγιαξ, έτσι που πολλοί λένε ότι ήταν η κεκτημένη της προηγούμενης ομάδας, εγώ ας δεκτώ ότι έχει βάλει τη δική του πινελιά ο Φερέρα σε αυτή την ομάδα. Ναι. Μετά ναι. από εκεί όμως, δεν είδες να έχει ευθύνη στα ντέρμπι τα χαμένα, στη διαχείριση των παικτών, στο πώς τους πλησίασε, στις αλλαγές τους, στον τρόπο που πέρασε την ομάδα, που τη γύμνασε, δεν είδες να έχει ναι. ευθύνη καθόλου ο προπονητής. Θα σας απαντήσω. Ναι. Με πολύ ειλικρινιά θα σας απαντήσω. Ναι, βέβαια. Εγώ χαίρομαι για την τεσσάρα των Αριανών, γιατί αυτό που παίχτηκε σε εκπομπές και αυτό το ψήλωμα των Αριανών, μετά από 50 χρόνια ξανά. Αυτοί ναι, αυτό θέλανε. Ναι, αυτό είναι άσχετο. Και, με ένα, μας, ναι, και ναι. με ένα fair play. Κάτσε τώρα. Και τα μάτια μας βλέπουν. Εντάξει. Ναι. Αυτό τα Ριανά το πίστεψαν. Όταν όμως μιλάς μαζί τους, ότι τους παίξαμε φιλικό, ξέρεις τι μου λένε. Φιλαράκι, και εσύ με τον Γαύρο εδώ μέσα, φιλικό τον έπαιξες και κατά λάθος ο Γαύρος. Ναι. Εννοείς ότι δεν ήμουν αυτός που έπρεπε. Όχι τι φιλικό. Φιλικό, αυτή είναι η μεγαλύτερη μας εχθρή. Αυτοί στήσαν όλοι αυτή την ιστορία. Δεν μπορώ να δανειστώ άλλη λέξη, ρε Κωστή. Ναι. Δεν παίξαμε, πώς να ναι, το ναι, πω. Δεν παίξαμε. Όχι, γιατί ναι, δεν παίξαμε, ναι. δεν ξέρω. Αλλά ούτε φταίνει οι παίκτες γιατί δεν παίξαμε, ούτε ο προπονητής. Για μένα φταίει το μπούλι το οποίο ασκείται Μάλιστα. στον ΠΑΟΚ και ναι. στον Ιβάν και στη Βόρεια Ελλάδα. Ας το κάνω λίγο γλαφυρό ναι, ναι. και ναι. ας το πούμε, ας το ισοπεδώσω. Ναι. Καλύτερα να μου προσάψουν ότι είμαι γραφικός, παρά να πω όλη την αλήθεια που έχω στο μυαλό μου. Ναι. Δεν μπορώ με τίποτα ρε Κωστή να δεχτώ ότι ο Φερέιρα δεν είναι προπονητής, ή ο Μπίσεσβαρ δεν είναι καλός παίκτης, ή αυτή η ομάδα δεν είναι ομαδάρα, το πιστεύω, αλλά κατεβαίνουν κάτω για να παίξουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Και το βλέπεις από τα πρώτα 5 δευτερόλεπτα. Να διαβάσεις λίγο ένα βιβλίο. Ότι έχουν άρα λες έχουν αδειάσει, δεν έχουν να δώσουν άλλο. Έχουν να δώσουν πάρα πολλά, αλλά αυτά πρέπει να δώσουν. Μάλιστα. Γιατί δεν ξέρω όμως. Και δεν θέλω να το πω. Αν διαβάζετε τις κοστίδες, δηλαδή, βιβλία... επίτηδες κάθονται και παίζουν έτσι, λες. Επίτηδες, εντελώς επίτηδες. Και αυτά που κάνει ο προπονητής, επίτηδες τα κάνει. Τι να πω. Που βάζει παίκτες εδώ και τα λοιπά, λες και κάνει την προετοιμασία. Δηλαδή εντελώς το κάνει τι για να φύγει. Γιατί έτσι πρέπει να παιχτεί το αγώνα. Ναι, δηλαδή να κάτσει να χάσει με το ζόρι. Ειδικά απέναντι σε αυτούς που μας έχουν κάνει τόσα πράγματα. Τέλος πάντων, εντάξει, okay, είναι η άποψή σου. Έτσι είναι ρε Σίγουστα. Έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Ναι, διαφωνώ, αλλά okay, σέβομαι την άποψή σου. Καλά κάνεις και διαφωνείς. Ναι. Αλλά άκου λίγο και κάποιο άλλο. Ναι. Άκου τον Γιώργο τον Μίρτσο. Όχι τον Μίρτσο, τον Κίρτσο. Ο οποίος στη συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη έλεγε ότι ναι, δεν έχετε υποστήριξη επάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό το ξέρουμε, δεν περιμέναμε τον Κίρτσο να μας το πει. Το ξέρουμε, ναι. Κωστή τώρα, ναι. Από όλους μπορείς να πάρεις μια έκφραση σοφίας. Μιλάω ως ένα άτομο που σου λέω ναι, εντελώς άμπαλος. Ναι, ναι. Έγινε, σε ευχαριστώ από πολύ. Εκεί, σε ευχαριστώ. Από εκεί υποψιάζει πράγματα γιατί συμβαίνουν. Εντάξει. Άρα το bullying βάζεις εσύ πρώτα. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Διάλειμμα και επιστρέφω γρήγορα. Με ρωτάει κάτι ο Μάνθος από το Κιλκής. Και είναι μια ερώτηση που την έκανα και εγώ χθες το βράδυ στον εαυτό μου. Οι ίδιοι παίχτες, αυτοί που είναι τώρα, με άλλον προπονητή, πιστεύεις ότι θα έπαιζαν έτσι? Πιστεύω ότι δεν θα έπαιζαν έτσι. Δεν ξέρω αν θα έπαιζαν όπως έπαιζαν πέρσι με τον Λουτσέσκου. Δεν ξέρω αν θα ήταν ομάδα με το μέταλλο, με την τρέλα που είχε πέρσι η ομάδα όταν κέρδιζε ένα τάκλινγκ στο χώρο του κέντρου Βαρέλα και ούρλιαζε σφίγγοντας γροθιές, ή ο Βιερίνια κέρδιζε μια μονομαχία και πενταγότσαν οι φλέβες. Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν θα ήταν έτσι. Οι ίδιοι με τον υπάρχοντα, να πούμε, με τις υπάρχουσες συνθήκες, με τους τραυματίες αυτούς που έχουμε. Θεωρώ ότι οι ίδιοι παίκτες, μην με βάζετε να πω αν θα ήταν ο Πάμπλο, ή αν θα ήταν ο Μπόλωνη, ή αν θα ήταν ο Ίβιτς, ή αν θα ήταν ο Λουτσέσκου. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Κριτική δεν ασκούμε στον προπονητή επειδή στο πίσω μέρος του μυαλού μας έχουμε να μπει ένας φίλος μας. Αυτό το ξεκαθαρίζω. Μην ψάχνετε πίσω από τις κουβέντες, τις δύσκολες κουβέντες, της κριτικής, της σκληρής, καμία ιδιοτέλεια σε μένα. Εμένα με ενδιαφέρει να κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Κι ας είναι στον πάγκο ο Λόλεκ και ο Μπόλεκ. Δεν με απασχολεί πραγματικά. Η σκληρή κριτική δεν γίνεται. Α,
Να φύγει αυτός, να έρθει ο φίλος μας. Δεν υπάρχει αυτό. Έτσι, και ξέρετε πόσο γουστάρω και τον Πάμπλο, έτσι, και πόσα πρόσφερε και ο Ίβιτς, και πώς γουστάρω και τον Μπόλωνη, και πόσα σημαντικά έδωσε και ο Λουτσέσκου. Δεν είναι αυτό στο μυαλό μας. Γι' αυτό λέγαμε όλο το διάστημα. Μπορείς εσύ να το γυρίσεις. Μπορείς, ρε φίλε, να μας δείξεις πράγματα. Μπορείς να εμπνεύσεις τους παίκτες. Να τους δούμε τους παίκτες να δίνουν πράγματα. Να μας δείξεις. Κάντο! Θα σε χειροκροτήσουμε. Δεν έχουμε προσωπικές, να πούμε, προσωπικά συμφέροντα για να θέλουμε τον έναν ή τον άλλον. Γιατί μου έρχονται ερωτήματα. Κωστή, αν φύγει αυτός, ποιος? Δεν είναι αυτό της παρούσης. Τώρα τι έχουμε? Έχουμε αυτά τα μάτς. Θα μείνει αυτός άλλα πέντε μάτς? Να μείνει να δούμε τι μπορούμε να σώσουμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Και μετά βλέπουμε τι και ποιος. Αν με ρωτάτε, επειδή έρχεται πολύ συχνά το ερώτημα, αν φύγει αυτός, πρέπει να είναι ένας, όχι ένας καινούριος που να μην ξέρει τίποτα από εδώ. Να είναι ένας που να γνωρίζει την κατάσταση. Θα είναι ο Γκαρσία, θα είναι ο Ίβιτς, θα είναι ο Μπόλωνη, θα είναι ο Λουτσέσκου, θα είναι δεν ξέρω εγώ. Κάποιος που να γνωρίζει το τι συμβαίνει εδώ. Όχι ένας Γερμανός, ένας Βέλγος, ένας Ολλανδός καινούριος. Άιτε ξανά, μανά από την αρχή. Αυτό λέω εγώ. Χωρίς να λέμε πάρε αυτόν ή διώξε εκείνον, έτσι. Ξεκάθαρη. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι, ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνεις, Κωστή? Δόξα τω Θεώ. Είστε ο Γιώργος, Γιώργος από η Μαθία. Γεια σας, κύριε Γιώργο. Γεια σας. Τι κάνετε? Κωστή μου, τι να κάνουμε, πάω και είμαστε. Δεν παίξαμε καθόλου. Δεν παίξαμε τίποτα. Ντροπή. Ήμασταν ντροπή. Έχω τέσσερα τελευταία χρόνια να δω τον Πάο και σε αυτό το στυλ. Πολύ, τον έχω δει, πολύ καιρό. Το πρέπει να πάμε πολύ πίσω. Τέσσερα χρόνια έχω, Κωστά. Τι να λέμε τώρα. Τέλος πάντων. Από, Στανόγεβιτς. Από το Στανόγεβιτς. Ναι. Α, μπράβο. Όσο για αυτά που λες, μερικά συμφωνώ, αλλά στα πιο πολλά διαφωνώ για αυτή την παρούσα φάση. Πού διαφωνείτε, θα χαρώ πολύ να ακούσω. Εγώ όλοι είμαστε τα καράβια, έτσι. Ναι. Να σε πω κάτι. Δηλαδή το καράβι, αν πάθανε κάτι, εγώ που ήμουν παραμάγειρας, βοηθός μαγείρου, εγώ θα φταίγα. Ο καπετάνιος. Πήγαινε και το ρίχνε πάνω στον βράχο. Άρα εσύ λες ότι ο προπονητής είναι ο φταίχτης, ο βασικός. Ποιος είναι, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Να ρωτήσω κάτι, επειδή είπες το παράδειγμα όμως. Συγγνώμη λίγο να ολοκληρώσω, γιατί ξεχνάω εγώ και λίγο και το αψάιμαι. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται τώρα? Τι λέω εγώ τώρα, καταπιμή μου γνώμη, παιδί μου. Όχι, όχι, τι λέω μόνο προ. Δεν λέω μόνο προπονητής, αλλά αυτός ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Να σε πω γιατί. Έχει 30 αγώνες τελείωσε το ποδόσφαιρο, το πρωτάθλημα. Παίζουμε πέμπτο αγώνα τώρα play-off, έχει πάλι τα ίδια. Μην κοιτάζετε τον Άρη, αυτός ο Άρης ήταν για λύπηση που κερδίσαμε. Ήταν για 6 και 7 γκολ. Και πάλι μας κάναν 2-3 φάσεις, αν δεν ήταν ο Πασκαλάκης θα μας κάναν γκολ πρώτη πάλι. Δεν ξέρω αν έτσι βάζετε με τον Άρη. Ναι. Δεν είναι δείγμα αυτό, ναι, όντως δεν είναι δείγμα, συμφωνώ. Είναι έκτρωμα, δεν ξέρω, δεν έχω ξαναδεί. Τώρα ποιος θα έρθει, εγώ είμαι με τον Γκαρσία, αλλά δεν με ενδιαφέρει, εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Αυτό. Όπως είπες και εσύ, εγώ θέλω να κερδάω 0-0, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει, αλλά, δεν έχουν τα πρόσωπα. Άρα φίλε, εγώ το Ρουμάνο δεν τον πήγαινα, Κωστή. Αλλά διετέλεσε έργο ο άνθρωπος. Με πήρε double, είδες, είπε, 2,5 μήνες δώσε μαέρα, 3. Εάντε αυτό να τον έδωνα και 5 και 6. Αυτός πέρασε ένας χρόνος ακριβώς, ναι, πάνω δεν, τώρα ρε. Δεν μου έχει δείξει τίποτα. Έχετε δίκιο. Τίποτα ρε γόρι μου καλό. Εγώ δεν κατάλαβα πού διαφωνούμε. Τη διαφωνία δεν διαφωνώ. Ναι. Όσο είπα σε μερικά θα διαφωνούσε, σε μερικά θα διαφωνούμε. Ναι. Πού διαφωνούμε. Πείτε μου πού διαφωνούμε. Αλλά το θέμα είναι γόρι μου καλό. Οι παίκτες τι να σε κάνουν. Και αυτά είναι παιδιά. 30 χρονών λογίζονται παιδιά, Κώστα. Δεν είναι, μην τα βλέπουμε. Έχουν και αυτοί ευθύνη. Πρέπει να έχεις καπετάνιο γερό για τις φουρτούνες. Σωστό, δεν αντιλέγω. Δεν αντιλέγω. Το να δείξει πάθος όμως δεν χρειάζεται να σου πει ο προπονητής δείξε πάθος. Δεν βλέπεις ότι έτσι. Δεν το θέλει κανένας, ρε Κώστα. Ναι, αλλά τι, δηλαδή, ναι, αλλά ας παίξουν. Είναι με τα πράγματα, ρε Κώστα. Ναι, ας παίξουν όμως για τον πρόεδρο, για το σήμα, για το λαό. Ας παίξουν για το όνομά τους. Ας παίξουν. Δηλαδή δεν παίζει για τον προπονητή. Αυτό. Παίξε, ρε παιδί. Δηλαδή τι δηλαδή. Δημόσιοι πάλι καθαροί είναι και αυτοί. Βέβαια, έχεις δίκιο σε αυτό. Καθαρό δημοσιοπαλλήκι. Τώρα ήρθα μέσα για να μην ακούσει τι κότε. Τη βάζει μου μέσα όλου του τραπεζιλάδια που βάζουν. Να είσαι γερό. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Σε ευχαριστώ. Έγινε, αγόρι μου. Να είστε καλή καλά. Να είστε καλά. Γεια σα. Πάμε εδώ. Ναι. Καλημέρα σα. Καλώ το παιδί. Γεια σου, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Σταμάτησα από σικές. Γεια σου, ρε Σταμάτη. Τι γίνεται? Καλά, μια χαρά. Βασικά, το πρώτο πράγμα που ήθελα να πω, εντάξει, σίγουρα οι εμφανίσεις της ομάδας δεν είναι καλές, είναι άθλιες, αλλά θεωρώ όμως ότι είναι πολύ κομβικές οι απουσίες και τον Βιερίνια, Μίσιτς και Πέλκα. Εγώ αυτό θεωρώ. Και του Κρέσπο.
Υπάρχουν τέσσερις πολύ βασικοί. Μην βάλουμε μέσα και Αουγκούστο και Ζαμπά, γιατί και αυτοί είναι έτσι, γρανάζια. Εντάξει, θεωρώ ότι αυτοί οι τέσσερις που προαναφέραμε είναι. Ναι. Απλά ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις και θα ήθελα να μου απαντήσεις, αν έχεις, ας πούμε, την ευχαρίστηση. Το πρώτο σε σχέση με τον τερματοφύλακα, απλά δεν έχω καταλάβει μέχρι τώρα για ποιο λόγο βγήκε ο Ζίβκοβιτς από την ροή της ομάδας, δηλαδή, ενώ είχε παίξει αρκετά παιχνίδια, ξαφνικά βγήκε, εντάξει, ωραία, ήταν εκείνη η εμφάνιση με τον Άρη, αλλά δεν νομίζω ότι έκανε άλλο, ας πούμε, κακό παιχνίδι τόσο πια. Με ρωτάς εμένα προσωπικά, να σου πω, εμένα προσωπικά θα σου πω, ότι θεώρησε ο προπονητής, φαντάζομαι τώρα, εικάζω, έτσι, δεν έχω πληροφόρηση να σου πω το έκανε γι' αυτό, ότι και ο Ζίβκοβιτς, ειδικά με εκείνη την εμφάνιση που ήταν από καρδιωτική στο Χαριλάου, ότι δεν του έδωσε τη σιγουριά, ότι δεν του έδειξε ότι μπορώ να σου δώσω βαθμούς, όπως είχε κάνει πέρσι ο Πασχαλάκης, και θεώρησε ότι ο Πασχαλάκης, ας πούμε, θα θυμηθεί τον περσινό του εαυτό, που δεν είναι ο περσινός Πασχαλάκης, ξεκάθαρα, έτσι. Και πάλι είδες, χθες έβγαλε το άπιαστο εκεί. Έβγαλε το άπιαστο και μετά στην έξοδο βγαίνω, δεν βγαίνω. Ναι, αλλά δεν μπορεί. Προτιμώ ο τερματοφύλακας μου να μην είναι μία του 10 και μία του 4. Να είναι μόνιμα του 8. Μια σταθερότητα, έτσι. Εγώ δεν ξεχνάω τι έκανε πέρσι ο Πασχαλάκης, γιατί βλέπω είναι εύκολο θύμα, τον έχουν εγδάρει κάποιοι. Δεν είμαι αγνώμονας. Αλλά βλέπω όμως ότι φέτος. Φοβάται και ο ίδιος. Πολλοί μπουνιές, οι μπουνιές, εγώ δεν έπαιξα τέρμα να πω, έτσι. Αλλά οι μπουνιές τι μου δείχνουν, μη μου φύγει μπάλα, φίλε. Μια αβεβαιότητα, ένα φόβο. Έτσι. Να φύγει μπάλα, να μην μου φύγει από τα χέρια και φάω γκολ. Αυτό μου δείχνει. Ρώταμε και το δεύτερο. Και ένα τελευταίο, ναι, ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Ποιος πιστεύεις αυτή τη στιγμή παίχτης από τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, μπορεί να πουληθεί, γιατί από ό,τι γνωρίζω είναι και το θέμα με το financial fair play και πρέπει να γίνουν και πωλήσεις και τέτοια. Εγώ αυτή τη στιγμή ο μόνος παίχτης που πιστεύω μπορεί να πουληθεί από τον ΠΑΟΚ είναι ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης. Δεν ξέρω. Ναι. Ο Γιαννούλης αυτός. Δεν βλέπω δηλαδή. Εντάξει, και το παιδί χθες, άμα δεις, θεωρώ ότι ήταν μια κλάση πάνω από τους υπολείπους. Ναι, ναι. Ο Γιαννούλης τι λέει. Ο Γιαννούλης, αν προσέξει και δεν το χάσει, θα κάνει σπουδαία καριέρα. Έχει φοβερά προσόντα, έχει φοβερές δυνατότητες. Λέγανε και για το Λιμιό. Ο Λιμιός, φίλε, ο Λιμιός δεν μου δείχνει ότι δεν δούλεψε πάνω στα τρωτά του σημεία. Έχει έκρηξη, έχει ταχύτητα, αλλά στην τρίπλα του. Στο ένας με έναν, στα τελειώματα του. Κάτσε, φίλε, και σπάς. Λιώσε τη δουλειά, φίλε. Λιώσε. Έτσι. Εγώ για να μάθω την κονσόλα, γιατί σε μια νύχτα μου είπανε, ξέρεις κάτι, τέλος ηχολήπτης. Έκατσα μια νύχτα και έφαγα το πρωί. Έφυγα γιατί έλειωσα, ας πούμε, στη δουλειά μου, για να είμαι σωστός και να είμαι συνεπής. Έφυγα την άλλη μέρα το πρωί. Σου λέω ένα μικρό παράδειγμα. Έτσι. Είπα το παράδειγμα με το Ρουμενίκη τις προάλλες, που πήγα πιτσιρικάς να πάρω αυτόγραφο. Βγήκαν όλοι το 79. Και αυτός, λέμε στο φύλακα, λέω, μπας, ο Ρουμενίκη, λέει, φεύγει μια μισή ώρα μετά. Γιατί, λέει, κάνει μόνος του. Κάθεται μόνος του, φίλε, ο κορυφαίος Ευρώπης. Κατάλαβες, το λέμε με αγάπη στο Λιμνιό. Δεν πάμε να τον φάμε. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας να γδέρνουμε ανθρώπους, ειδικά παίκτες του ΠΑΟΚ. Με αγάπη, ρε, πώς θα το έλεγα και τον αδερφό μου εξαίματος. Αν του έλεγα ένα εκτάρι, δούλεψε λίγο εκεί, ρε, να το έχεις αυτό. Και μετά όλος ο δρόμος μπροστά σου είναι. Κατάλαβες. Άρα, καταλαβαίνω τι μου λες, άρα συμφωνούμε ότι μόνο ο Γιαννούλης. Ναι, ναι. Τώρα αν έρθει καμία για τον Τσούμπα, καμία από Αγγλία, ξέρω εγώ, καμία άλλη για τον Άκπομ, για τον Σφιντέρσκι, δεν ξέρω. Τι να πω, ελπίζω αυτά να κάνουμε νίκες και όλα θα κρυθούν, πιστεύω, στο τελευταίο μάτς με την ΑΕΚ, εγώ αυτό πιστεύω, δεν ξέρω. Εκεί στα μάτσα μεταξύ μας, και με τον Γαύρο και με τη Χάρτινη. Σε χαιρετώ, σε ευχαριστώ, να σε καλά, να σε καλά, πάμε εδώ. Ναι, καλημέρα! Μήπως γνωρίζετε τι είναι αυτό που κρύβουμε όλοι μας πλέον μέσα μας από αυτές κοστί? Είναι για μένα δηλαδή, αλλά και από όλους το ακούω τόση ώρα, θυμός. Θυμός, ξέρεις για ποιο λόγο, κοστί? Γιατί εσύ βγάζεις τη φωνή σου εκεί πέρα, γιατί χτες δεν κοιμήθηκες, γιατί εμείς δεν κοιμήθηκαμε, δεν είχαμε όρεξη, δεν είχαμε διάθεση. Στη δουλειά να πάμε σκοτωμένοι, χωρίς ψυχολογία, εντάξει. Να δίνουμε όλο τον χρόνο τα χρήματα να πάμε στο γήπεδο, όσο πήγαμε, γιατί μετά είδαμε τι έγινε, να πάρουμε διαρκείας, να δούμε την ομάδα και να δούμε τι. Αυτό το αποτέλεσμα, το περπάτημα μέσα στο γήπεδο, την παράδοση στην ΑΕΚ, δίχως να πολεμήσεις, δίχως να προσπαθήσεις,
να φτάσουμε στο σημείο να περιμένουμε τι θα πει το ΚΑΣ και το κάθε ΚΑΣ να μας απαλλάξει. Εμένα προσωπικά δεν με νοιάζει με βαθμοί. Με νοιάζει με η κοιλίδα στο. Καλά, αυτό είναι που με ενδιαφέρει. Εντάξει, πρώτα, ναι. Αλλά οι βαθμοί, να παρακαλάμε δηλαδή να διαβάζω και να λένε φέρτε πίσω τους βαθμούς, μπας και σώσουμε τη δεύτερη θέση. Τι λέτε, ρε. Καταρχήν δεν έπρεπε να έχει τεθεί καθόλου θέμα από την αρχή. Είχα μια τεράστια απόσταση από την Χάρτινη. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που δεν εννοείται το αναφέρουμε τώρα, έτσι. Αλλά, έτσι δηλαδή, αλλά, επειδή όμως, τα λέμε όλα, μιλάμε, βλέπετε ότι πρώτα κοιτάμε τα δικά μας τα στραβά, την κακή απόδοση, τον προπονητή, τους παίκτες, το σχεδιασμό, ναι. Αλλά είναι και ένα κομμάτι αυτό, ότι ήμασταν, η ΑΕΚ μας βλέπουμε με το κιάλι, έτσι. Και δεν πρέπει αυτό να το ξεχνάμε, ναι. Η ομάδα ήταν η περσινή. Είχε κάποιες αλλαγές η φετινή, εντάξει. Δεν με ενδιαφέρει πότε ήρθαν οι παίκτες, πότε φύγανε, αν είναι δικιά του η ομάδα ή αν την έκανε αυτός κτλ. Έχει δίκιο και με τον Τερέρα, ότι εντάξει ήρθε και αυτός όμως, αλλά τουλάχιστον η ομάδα την έσφασε κάπως. Έχει μια αρχή και ένα τέλος. Όπως και να λέγεται αυτό. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, αυτή η ομάδα που ήταν πέρσι και τα Σάρας, όλα πάνω κάτω είναι η ίδια. Το θέμα είναι ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα, για να το πάρεις το πρωτάθλημα ή τέλος πάντων να κάνεις μια πολύ καλή πορεία, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω από τέτοιες αξίες παιχτών που έχουμε τώρα. Δηλαδή, τι χρειάζεται για καλύτερους παίχτες για να πάνε να κερδίσεις τον Πανετολικό με την ψυχή στο στόμα, τον Όφη με χίλια ζόρια. Δηλαδή, πού χρειάζονται να περπατάς τώρα σε όλα τα ντέρμπι, να μην μπορείς να παίξεις μια μπαλάρα και να πεις ναι, εχθές από την ΑΕΚ μέσα εκεί, το 3-3. Έτσι. Από εκεί πέρα πού ήταν όλη αυτή η ομάδα. Και δεν είναι ότι φταίει μόνο ο προπονητής. Ναι. Δεν είναι και οι παίχτες. Φυσικά. Δηλαδή, μα το είπα. Δεν μπορεί να φοράς μόνο τη φανέλα του ΠΑΟΚ και να περπατάς. Δεν γίνεται αυτό. Τώρα ευθύνες και εσύ, έτσι, ευθύνες έχουμε όλοι μας και εμείς. Και εμείς. Γιατί τώρα αύριο, άμα θα έρθει ο Κλοπ από τη Λίβερπουλ, έτσι όπως είναι ο Κλοπ, και θα λέμε πω τι καθαράς, τι προπονηταράς, τι πω τα σάρωσε όλα, σε 6 μήνες άμα δεν πάει καλά, θα είναι για να το διώξουν. Άρα λοιπόν θα πρέπει και εμείς να έχουμε υπομονή για κάποια πράγματα, να μην τρώμε τους παίχτες, να μην τρώμε τους προπονητές, ναι, κριτική εννοείται. Ποιος φταίει, εγώ φταίω, εσύ φταίς, αν δεν παίζουν ή αν δεν παίζουν. Έτσι. Κριτική, ναι, αλλά όχι όμως να τρώμε όπως ακόμα είδα και με τον Σαββίδη. Να το λένε τους έφερε, γιατί τους έφερε. Παιδιά, αν είναι να κάνει αυτός τον τεχνικό διευθυντή, τον προπονητή, τότε δεν χρειάζεται να τους χρησιμοποιηρώνει. Τότε δεν χρειάζεται να τους έχει εκεί πέρα, κατάλαβες Κωστή. Έγινε Μανόλο, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Να τα πω και εγώ λίγο όπως και εσύ, όπως και όλοι, να τα βγάλουμε από μέσα. Καλά κάνετε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Αυτό. Έγινε. Γεια σου, Τσουκνίδα. Γεια. Πάμε εδώ. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Έλα, μην καλείτε άλλο θερμή παράκληση να πάω σε διάλειμμα ανθρώπινη ώρα. Ναι, αυτές οι γραμμές που είναι μέσα οι δύο. Κωστή. Έλα, Στελάρα μου. Δυστυχώς δικαιώνομαι, το είχα πει πριν από ένα μήνα. Ο Σαββίδης που έχει την ευθύνη της ομάδος και αυτοί που είναι πολύ κοντά του που το συμβουλεύουν είτε θετικά είτε αρνητικά. Ναι. Είχα πει ένα πράγμα. Μήπως η ζημία θα είναι μικρότερη να το δώσουν την αποζημίωση στα 4 εκατομμύρια από τη μία που θα ακολουθήσει άμα χάσει και την Ευρώπη και διαλύσεις μια έτοιμη ομάδα από πέρσι. Γιατί εγώ βλέπω ότι με το χοπέδι αυτή την αποζημίωση που έχει, γιατί όντως έχει μεγάλο συμβόλαιο, ο ένας χρόνος πήγε, μιλάμε για τα 4 εκατομμύρια. Βλέπω ότι η ομάδα δεν μπορεί να βοηθήσει. Δεν γίνεται να κατεβαίνεις με την ΑΕΚ για το Χ μέσα στην Τούμπα. Μια καλή εμφάνιση στον Ολυμπιακό μέχρι το 65 να την κάνεις άνω κάτω με 3 αλλαγές. Οι παίκτες πολλοί να μην παίζουν στη θέση τους. Δηλαδή εγώ να σου πω κάτι, δεν θέλω να δικαιολογήσω τους παίκτες, αλλά οι παίκτες βλέπουν μια απογοήτευση με τον τρόπο που παίζει αυτός ο προπονητής. Σου λέει πήγαμε στον Ολυμπιακό, παίξαμε καλά μέχρι το 65, μας ανακάτεψε, πάλι μας πλαγώσε τα πενιλίκια, χάσαμε. Είναι αβοήθητη από τον πάγκο. Αυτό δεν αναιρεί τις δικές τους ευθύνες. Αλλά είναι αβοήθητη από τον πάγκο. Πάμε στις ευθύνες των παικτών. Ναι. Εγώ είπα και το ξαναλέω, θέλω 2 τερματοφύλακες. Γιατί δεν αισθάνομαι όπως εγώ και όλοι οι άλλοι παοξίδες όταν γίνεται μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Σ' αγαπάμε, σε εκτιμάμε, ρε Πασχαλάκη, είσαι παλίκαρος. Αλλά όταν παίρνεις απόφαση να βγεις, βγαίνεις και τους παίρνεις παραμάζωμα όλους. Δεν σταματάς τα μισά, ρε φίλε. Ναι, ναι. Ή βγαίνεις ή δεν βγαίνεις. Έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι από τα πρώτα πράγματα που θα κοιτάξει ο νέος τεχνικός διευθυντής είναι να έρθει ένας βασικός τερματοφύλακας. Δεν είναι πληροφόρηση, είναι διέστηση. Ναι.
Έτσι, τώρα ότι... σου λέω, ή βγαίνεις ή δεν βγαίνεις. Χθες σώζει ένα-δύο... Ούτε έξω δεν κάνεις, ούτε στην εστία είσαι. Σώζει ένα-δύο δύσκολα χθες, πάνω στη γραμμή, με ριφλέξ, με αυτά και τα λοιπά, και εκεί που είναι, κάνω να βγω και δεν βγαίνω, είναι αυτό το βηματάκι, φτάνει. Τέλος. Άραβες. Η ομάδα άμα άλλαζε τεχνικό, άμα άλλαζε προπονητή και γινόταν ένα ηλεκτροστοκ, ίσως και στο τελικό, δηλαδή, γιατί έδειξε η ομάδα ότι στάθηκε καλά με στο Καραϊσκάκι, με μια σωστή βοήθεια, με μια βοήθεια πραγματικά ουσιαστική από τον πάγκο, με σωστές αλλαγές, μπορούσε να καταφέρει να τον αποκλείσει. Αυτός ο Ολυμπιακός δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Εμείς τους κάναμε. Εμείς κάναμε τη χάρτη μετά από 4 χρόνια που είχε να μας κερδίσει, να μοιάζει με Μπαρτσελόνα. Μου είπε κάποιος. Μου είπε κάποιος κάτι. Μου είπε κάτι τέλειο. Λέει, αν έφευγε αυτός ο προπονητής τώρα, πριν, ξέρω εγώ, μετά τον αποκλεισμό από το κύπελο, αν τον έδιωχνε την επόμενη μέρα. Και ερχόταν ας π.χ. ο Γκαρσία, λέω, ή οποιοδήποτε, ο Ίβιτς, ο οποιοδήποτε ρε παιδί μου, χ, ο ψ. Και αυτοί οι παίχτες πετούσαν. Δεν θα ήταν υπόλογοι και οι παίχτες. Και έχει ένα δίκιο σε αυτό. Έχει ένα δίκιο. Ναι, μεν, ότι θα ήταν και οι παίχτες θα ήταν υπόλογοι. Γιατί με τον προηγούμενο δεν θέλατε να παίξετε, ας πούμε. Και τώρα ξαφνικά παίξετε. Αυτό είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή αλήθεια λέει ότι ο καινούριος που ήρθε, πιθανόν. Τους βρήκε ένα κουμπί ή τους άλλαξε κάτι, την ψυχολογία, το σύστημα, τους μίλησε, δεν ξέρω εγώ. Είναι η μισή αλήθεια είναι αυτή, κατάλαβες. Εγώ είχα αφήσει χθες τα κορίτσια στο μαγαζί και με πήρα στο δεύτερο ημίχρονο γιατί έπεσε ο κόσμος και γύρισε. Και δεν του είδα το δεύτερο ημίχρονο, δεν έχω γνώμη για αυτό. Άκουσε το άγχος στο ραδιόφωνο. Ναι. Μέτρια πράγματα. Λες, μέτρια. Είχαμε μια-δυο ευκαιρίες, αλλά δεν είναι ναι, συνολικά εικόνα. Χάνεις και βάζεις τρίτο στόπερ. Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι εξωφρενικά. Έγινε στελάρα μου. Το μεσημέρι περισσότερα, αδερφέ. Ναι. Εγώ θέλω να πάρουν γρήγορες αποφάσεις. Το προλαμβάνουν, είπαμε, είναι καλύτερο το θεραπεύει. Να μην χαθεί και η επόμενη χρονιά και η Ευρώπη. Αυτό με καίει πιο πολύ. Αυτό με καίει. Μήπως μπει σε περιπέτειες και η επόμενη χρονιά. Ή αλλιώς, όπως το ρωτήσαμε για το θέμα της αποζημίωσης. Χαλαλίζεις 2 εκατομμύρια για να σώσεις 30. Γιατί έχω την αίσθηση, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι, μπορώ να πέφτω τελείως έξω. Ότι αν μείνει αυτός, έτσι, τότε θα βάλουμε σε περιπέτειες και τη νέα χρονιά. Με αυτό το σημαντικό που θα πω και τελειώνω. Καταρχήν, με αυτή την εμφάνιση που παρουσιάζει όλη η ομάδα, έχουν χάσει τη χρηματιστηριακή τους αξία πάρα πολύ και αυτό. Και αυτό. Δηλαδή, τώρα, αν η ομάδα πετούσε, και αυτό. Ο Λιμιός θα ήταν καλύτερο. Ούτε το αναφέραμε αυτό. Ναι, ο Τσούπα θα ήταν καλύτερο. Ναι. Και θα έρχονται και μια πρόταση της προκοπής να πουλήσει ένα παίκτη. Όταν όλοι είναι χάλια, όλοι φαίνονται χειρότερα. Έτσι. Έγινε στελάρα μου. Σε ευχαριστώ. Αυτά, πολύ σωστό. Καλό μεσημέρι. Πολύ σωστό. Πάμε τελευταία πριν το διάλειμμα. Ναι. Γεια σας. Γεια σου, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Γιάννης από Καλυθέα, από Αθήνα τηλεφωνώ. Γεια σου Γιάννη, γεια σου φίλε μου, σε θυμάμαι. Δηλαδή της Κοζάνη, ναι. Κοζάνη. Έλα, έλα φιλαράκι λοιπόν, μου. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ νομίζω ότι το θέμα είναι ένα. Ποιο είναι αυτό, η ομάδα είναι αγύμναστη. Εάν παρατήρησατε χθες, στον αγώνα όλοι οι φίλαθλοι, ο παδί του Πάου, τέλος πάντων, τρέχανε τα χαφ της ΑΕΚ παραπάνω από τα δικά μας. Λες και παίζαμε με μια γαλλική ομάδα, που ξέρεις που είναι πιο καλή στη φυσική κατάσταση, πιο καλά επιτελεία. Αυτό το πράγμα ήταν. Λες και παίζαμε με την Τζέλση. Πώς είχαμε παίξει με την Τζέλση όταν παίξαμε. Άλλο επίπεδο. Που λοιπόν, και αυτό μου επιτρέπεις, μισό δευτερόλεπτο, που και αυτός δεν την είχε από την αρχή την ομάδα. Να τα λέμε όλα. Και ο Καρέρα μετά ήρθε. Ούτε πήρε παίκτη, έτσι δεν είναι. Μάλλον δεν ξεκίνησε η χρονιά, το θυμάμαι σωστά. Μετά δεν ήρθε αυτό. Ναι, τον Κωστένογλου είχαν. Τη χρονιά είχαν φέρει έναν που ήταν σαν τον Στανόγεβιτς, τον διώξανε. Τον Κωστένογλου πήραν μετά. Έτσι, και μετά ήρθε ο Καρέρα. Άρα και αυτό, μετά τη γύμνασε την ομάδα, μετά βρήκε το ρόστερ έτοιμο. Λέμε, επειδή κοιτάμε και τα απέναντι μαγαζιά, τι γίνεται, τι ισχύει. Κλείνω παρένθεση. Σε ακούω. Ναι, άρα το θέμα είναι αυτό. Η ομάδα δεν μπορούσε να τρέξει. Τα χαφ μας ήταν ένα κλικ πίσω από τα χαφ της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ ποιοτικά, και ας του λείπανε 7 παίχτες χθες, είναι ποιοτικά ανώτερος και από αυτή την ΑΕΚ. Φυσικά. Και ας του λείπανε 7 παίχτες. Φυσικά. Αλλά δεν μπορούσε να τρέξει η ομάδα. Εδώ τα στόπερ προσπαθούσαν εκεί πέρα, ξέρω εγώ, κάνανε ένα σπίτι για να προλάβουν να βάλουν το σώμα τους, να προλάβουν την μπάλα και μετά ήταν λαχανιασμένοι. Δεν είναι, αυτό ήταν. Βλέπεις, δηλαδή, μια ομάδα λες και ήταν της Γαλλίας από ανώτερο πρωτάθλημα και η άλλη λες και ήταν. Σωστό, σωστό. Δεν το είδαμε μόνο τώρα. Μα γι' αυτό είπαμε, αδερφέ Γιάννη μου, γι' αυτό είπαμε. Θα πρέπει να υπάρχει ένα μόνιμο επιτελείο που δεν θα αλλάζει όταν θα αποφασίζει ο προπονητής, του καπνίζει, του φέρανε μια πρόταση με πολλά εκατομμύρια
και φεύγει στην Αραβία τελευταία στιγμή, να πρέπει να ξυλωθεί όλο το επιτελείο και να φύγει. Να υπάρχουν μόνιμοι γυμναστές, μόνιμοι εργοφυσιολόγοι, μόνιμοι ψυχολόγοι, μόνιμοι διατροφολόγοι που να ξέρουν το ιστορικό των παιχτών, να είναι πολλά χρόνια και να μην εξαρτάται. Έφυγε ο Λουτσέσκου. Η ζημιά. Και βέβαια μετά αν έρχεται ένας καινούριος προπονητής που έχει 3-4 άτομα εμπιστοσύνης, φέρει τα και τα δικά σου. Το... Μα δεν είπαμε, να μην φέρεις... δεν είπαμε να μην φέρεις το βοηθό σου, 1-2 άτομα. Όχι όμως όλο 15-20 άτομα, όλο το επιτελείο να αλλάζει εκ βάθρων όλο. Η ζημιά του Ρουμάνου δεν είναι ότι έφυγε μόνο αυτό σαν πρόσωπο. Είχε ένα εξαιρετικό επιτελείο γύρω-γύρω, φίλε. Για τα στημένα, ο Ιταλός ήταν μανούλα. Έτσι, οι γυμναστές. Μιλήσαμε δύο χρόνια για φυσική κατάσταση. Μιλήσαμε. Εγώ δύο χρόνια δεν μίλησα στο ραδιόφωνο, παιδιά. Δεν είπα τη λέξη φυσική κατάσταση. Άρα αυτό τι σημαίνει, κάτι έκανα σωστά. Φέτος έχουμε σε αυτό το θέμα έλλειμμα. Δεν υπάρχει έκρηξη. Δεν υπάρχουν αντοχές. Είναι όμως και θέμα της ΠΑΕ που δεν τους είχε το μόνιμο επιτελείο. Άρα έπρεπε να το έχει το μόνιμο. Μα αυτό λέμε. Ένα που πρέπει να γίνει πλέον είναι να υπάρχουν μόνιμοι. Φέτος η Μπάγερν συνταξιοδότησε τον γιατρό της που ήταν, κάθεσε, 42 χρόνια, φίλε! Ο ίδιος! Κατάλαβες. 42 χρόνια όσο είμαι εγώ. Λοιπόν, τον ήξερε δηλαδή τα χούγια του Νόιερ, του Ρόμπεν προχθές, του Ριμπερί, ξέρω εγώ, του Πολωνού, του Σέντρεφορ, ξέρω εγώ. Τους ξέρει απ' έξω και ανακατοτά το ιστορικό τους, τα χούγια τους, τα ελαττώματά τους, τη ροπή τους, τα αυτά, τα πάντα. Κατάλαβες. Άρα δεν θα πρέπει να εξαρτώμαστε από έναν ο οποίος έρχεται και φεύγει. Θα είναι μόνιμοι. Αυτό θα κάνουν φέτος. Έτσι. Και επίσης αυτός δεν μπόρεσε σαν προπονητής να βρει μια χημεία, ρε παιδί μου, με τους παίχτες. Δεν να μπόρεσε. Να οι παίχτες και να πούνε παίζω και για τον προπονητή μου. Αυτό άμα έχεις κάνει αθλητισμό, έστω και σε ένα τεράστιο που δεν έπαιξε σε ραστεχνικό, ρε παιδί μου, αλλά ήσουν σε μια ομάδα. Εκεί που έπαιζα, μικρός. Μα με έπιανε ο Γερμαναρά στο Κόρμπαχ όταν ήμουν 9 χρονών και μου λέγε Ελλάδο ρε Έλληνα. Ελλάδο ρε Έλληνα, εσύ λοιπόν ακάλυψε Ολυμπιακούς Αγώνες. Με κοιτούσε τα μάτια και ένιωθα, φίλε, ότι είχα φτερά στα πόδια. Και ήμουν 9 χρονών. Μπες μέσα και δείξ τους γιατί αξίζει παραπάνω από αυτούς που παίζουν. Και έμπαινα μέσα, φίλε, και ήμουν ένα παιδάκι. Αλλά ένιωθα φτερά στα πόδια μου. Έβρισκε τρόπο αυτός, μου έλεγε δύο λέξεις στα ελληνικά. Πρόσεξε τώρα, έτσι, ο Γερμαναράς, φίλε, ο απόμακρος. Μου έλεγε δύο λέξεις στα ελληνικά, μια δημοκρατία, μια αποθήκη, λέει, έχουμε κι εμείς. Λέξεις από εσάς πήραμε. Δώσε μου πίσω κάτι από αυτά λέει που. Κατάλαβες. Με έφτιαχνε φίλε, έπαιρνα μέσα από ένα παιδάκι. Πέμπτη δημοτικού. Τεράστιο θέμα. Λοιπόν, να σωθεί η επόμενη χρονιά από την άποψη ότι πρέπει να έρθει ένα προπονητή καλό. Πρέπει να στελεχώσουμε λοιπόν και το επιτελείο. Και κλείνοντας τα χαιρετίσματά μου και στο Γιάννη, τον φίλο τον Παουτζή από Καλυθέα που μας ακούει για αυτός. Έγινε. Σε χαιρετώ. Γεια σου, φίλε μου. Σε ευχαριστώ. Διάλειμμα. Επιστρέφουμε γρήγορα. Θυμίζω, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η εξαιρετικά και πεντανόστιμα εδέσματα 705-750 τη Λιβεριά. Θυμίζω, Κλιμάρτ, Γραβιά και Δελφών, γωνία 917-46. Αυτό είναι ο νούμερο 1 στον κλιματισμό. Μπείτε και στο κλιμάρτ.gr, Κώστας και ο Σες, Ντάικιν. Και βέβαια, Τέντα Χομ, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 35 χρόνια και δυτικά και ανατολικά. Και Καλαμαριά, 430-011 και Αγνός Στρατιώτη 92. Πείτε σε όλους ότι άκουσα το Τζατς να λέει για σένα και θα σας προσέξουν ακόμα περισσότερο όλοι μας οι χορηγοί. Επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Πάμε να μην περιμένετε άλλο. Θυμίζω απλά, Κοφίνι, υπέροχος χώρος για βαφτίσεις, για γάμους, για εταιρικές εκδηλώσεις. Στον Εύοσμο 25 Μαρτίου 79, στον κεντρικό μεγάλο δρόμο, κάτω από τον bypass παράλληλος, 231-6011-333. Κοφίνι, τα πάντα στο πιάτο σου δίνει. Καταπληκτικός χώρος, το ξαναλέω, Τάσος εκεί, με τις γεύσεις που ετοιμάζει ο σπουδαίος σεφ Γιάννης Φιντάνης. Θα δώσουμε τραπέζι, δώσαμε και εκεί, θα δώσουμε και για το Αιγαίον, φυσικά, εννοείται, όσο μπορούμε. Και κρέατα το Ακροπολίου Μιχάλης και τραπέζια και τα πάντα. Και από την Electronet έρχονται μεγάλα δώρα από την LG, όσο μπορούμε, όσο μπορούμε. Πάμε στις γραμμές να μην περιμένετε άλλο. Θοδωρή μου, τι να σου πω. Μου λέει Κωστή, οι σκούπες λέει για ποιον ήταν στο Instagram από τον Γιώργη. Δεν ξέρω, φίλε. Αλλά πιστεύω θα τις κάνει πράξεις. Θα είναι για τον προπονητή, θα είναι για τον τεχνικό διευθυντή, θα είναι για τους παίκτες, θα είναι, δεν ξέρω για πού είναι, αλλά θα είναι. Χρειάζεται, όπως βλέπετε, έτσι δεν μπορούμε να πάμε, παιδιά. Το καταλαβαίνετε, νομίζω. Δεν χρειάζεται να έχουμε τελειώσει την προπονητική σχολή της Κολονίας για να καταλαβαίνουμε τα λάθη, ούτε να είμαστε ο Διακογιάννης, ας πούμε, ξέρω εγώ, για να μπορούμε να δούμε πράγματα. Έτσι, νομίζω το καταλαβαίνετε. Τώρα, τα παράπονα για την περιγραφή του Σπυρόπουλου, παιδιά, τι να σας πω. Τι να σας πω. Εκεί που ήμουνα, είχε πολύ φασαρία, ήχο δεν άκουγα, αλλά ο Σπυρόπουλος είναι αυτός. Δεν είπε ποτέ ότι είναι ΠΑΟΚ,
δεν κάνει ποτέ περιγραφή όπως θα περιγράφαμε εμείς, είναι άλλο. Και έχουν επιλέξει να είναι αυτό. Είναι κορυφαίο στο είδος του, μην περιμένετε όμως μία παοξίδικη περιγραφή. Εξ αρχής αυτό το ήξεραν και αυτοί που τον πήραν και αυτό το πράγμα, αυτό είναι αυτός. Αυτό. Τώρα διαφωνούμε, συμφωνούμε, έτσι. Αν με ρωτάτε εμένα, και εγώ θα ήθελα. Άλλο το Open, είπαμε, δεν είναι PAOK TV. Στο PAOK TV θα ήθελα κάτι άλλο, αλλά τέλος πάντων, περιορέξιους κολοκυθόπιτα. Έτσι, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα ρε Κωνστάκη, καλημέρα. Γεια σου, Βασιλάκη μου, έλα. Λοιπόν, ναι. Αν σε έβαζα εγώ χτες και περίγραφες το παιχνίδι αυτό, πώς θα το περίγραφες, γιατί τώρα... Ρόπουλο και εμείς είμαστε πιο παοξίδες από κάθε άλλον. Να πω, λοιπόν, παιδιά, Βασίλη μου, να πω κάτι πολύ σημαντικό. Είπαμε για τα δικά μας τα στραβά, για του προπονητή, για τον παιχτών. Και ο διαιτητής εχθές ήταν σε πάρα πολλά σημεία του παιχνιδιού υπέρ της ΑΚ. Αλλά βλέπετε, ούτε καν το αναφέραμε, έτσι. Ούτε καν. Γιατί κοιτάμε εμείς, πρώτα τα δικά μας στραβά. Επειδή έχουμε ήθος και παραδεχόμαστε τα λάθη μας. Ακριβώς. Δεν είμαστε σαν τους αυτό και κάτω. Απλά ήθελα να το πω και αυτό. Και ο διαιτητής ήταν. Εντάξει. Λοιπόν, η ομάδα έχει μείνει από μπαταρίες από το Φλεβάρι, δυστυχώς δεν το βλέπει κανένας. Τώρα όσο για αυτό που έγραψε ο Θοδωρής για τις σκούπες και αυτά, όταν ασχολείσαι με σκούπες και Instagram και τέτοια, έχει ξεχάσει την ομάδα. Έχει ξεχάσει και την ομάδα και την έχει ξεχάσει για μένα προσωπικά. Λυπάμαι που το λέω αυτό, δεν περίμενα η ομάδα να είναι σε αυτό το χάλι να σέρνεται, γιατί δηλαδή σαρνόταν στην κυριολεξία, οι άλλοι να θέλαν το παιχνίδι και εσύ να μην μπορείς. Όχι ότι δεν το θέλαν οι δικοί μας προς Θεού, δεν μπορούν εσύ, Κωστή μου. Ναι. Αυτό βάλετε το καλά στο νου. Η ομάδα έχει ξεμείνει από δυνάμεις. Μάλλον δεν τις ανέκτησε ποτέ στις δυνάμεις, γιατί δεν έπαιξε ποτέ μπάλα εκτός από τον Άγιαξ. Και μετά δεν έπαιξε σε κανένα παιχνίδι. Και αν βγάλουμε ένα πρώτο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό που κράτησε μέσα στο Καραϊσκάκης. Τι θέλω να πω. Ναι. Λοιπόν, οι υπεύθυνοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν στον Ιβάν το Σαββίδη, γιατί ο άνθρωπος πληρώνει. Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να πάρει στη θέση τους και όχι να παίζουν με τα νεύρα πρώτα του Ιβάν, γιατί ο άνθρωπος τα βάζει από την τσέπη και μετά με το λαό. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Η ομάδα είναι αυτή και αυτό μπορεί να βγάλει. Δεν μπορεί παραπάνω σε 20. Καταλάβες. Χρειάζεται σοβαρός προγραμματισμός και συλλογική ευθύνη από όλους. Όσοι απαρτίζουν γύρω-γύρω το Σαββίδι ή να σηκωθούν να φύγουν, γιατί δεν ξέρουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, ή να μην φέρουν την ομάδα σε αυτό το μαύρο χάλι. Γιατί για μένα η ευθύνη είναι συλλογική. Και πιο πολύ είναι του γυμναστή. Οι παίκτες μείναν από δυνάμεις, τελείωσε. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα και να είστε πάντα καλά. Γεια σου, Βασιλάκη μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ναι, καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Κωστάκη. Καλώς τον. Έλα, Κωνσταντίνε μου. Έλα. Έλα, φιλαράκι μου, τι γίνεται. Καλά, φίλε. Όλο σε παίρνω σε κάτι μέρες να πούμε. Τι να πούμε, δεν πειράζει, φίλε. Να κάνουμε, φιλαράκι. Οι καψούρες αυτά έχουν. Α, μπράβο. Είμαι λοιπόν, εδώ στη γειτονιά. Αγαπάμε όχι μόνο στις χαρές. Το έχω πει πολλές φορές. Καλά, έτσι. Ναι. Χωρίς όμως να σημαίνει. Χωρίς όμως να σημαίνει ότι κάνουμε τα στραβά μάτια και ωρεοποιούμε καταστάσεις. Αν αγαπάς, κριτικάρεις. Έτσι, δεν σιωπάς. Ναι, έλα. Δεν έχω ούτε όρεξη να περάσω να σου εδώ στη γειτονιά σε μια δικηγόρο. Έχω ραντεβού 10 η ώρα, αλλά λέω κάτι θα πάρω. Αν είναι ωραία δικηγόρο, να δει τη δικηγορίνα. Αν φοράει και τα γέρια, έχει μαζεμένο μαλλί. Α, φίλε, χειροκροτώ. Πολύ ωραία, κυρία. Αυτό φίλε. Θα πάμε μισό πονάνε, θα πάμε ρε Κωστάκη. Αυτό φίλε έχει σημασία. Λοιπόν, άστε με μένα. Καταρχάς, τη δικηγόρο, φίλε. Τη δικηγόρο και τα μάτια σου, φίλε. Δεν μπορούμε ρε να πάμε να ψαρέψουμε εμείς. Ό,τι να κάνουμε τέτοιο. Τελείωσε, θα αρρωστήσουμε. Έχουμε σπάσει τρανζίστορ, γυρίσαμε πίσω. Ψάχναμε ρε. Άστο. Είμαστε καταδικασμένοι. Άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο και στο βόλεϊ, αλλά περισσότερο στα παιδιά της ΚΑΠΑ 17. Όχι τίποτα άλλο που πήραμε τον τίτλο, γιατί δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Μεγάλα ψυχικά αποθέματα. Όπως είπε ο κύριος Αποστόλης, δεν ξέρω το παιδί ο προπονητής, αλλά είδα τα μπέναλτι κοστί, το τι ηρωνείο πουλούσε ο τερματοφύλακας. Ναι, μου, εντάξει, έτσι είναι αυτή η μαθημένη. Λέω, κοίτα ρε παιδί, όταν χάσαμε τα μπέναλτι πήγαινε το σαγκάκι. Ναι. Αλλά στο φινάλε τίποτα. Ο μεγάλος ΠΑΟΚ, φίλε, έχει που δίνει 3 εκατομμύρια το χρόνο στις υποδομές. Έχει τόσο πράγμα. Πλούτο πίσω, ήρθε η στιγμή, ήρθε η στιγμή εκεί φίλε. Πάνω. Είδες ο Μιχαηλίδης εχθές ένα κακό μάτς, έτσι, ο Μιχαηλίδης τι παλιά είχε φίλε, τι κινήσεις έκανε, τον πιτσιρίκι που πάλι και αυτός σε κακή μέρα τον βάζει. Σε κακή μέρα τον βάζει, έτσι. Έρχεται από πίσω πλούτος φίλε, πλούτος, μπράβο στα παιδιά. Άκουτε θα πω τώρα, εντάξει. Δεν μπορώ να σχολιάσω όταν οι άλλοι παίρνουν 8 κόρνοι και εμείς κανένα, ξέρω εγώ τίποτα. Η ομάδα να πούμε έχει κάτι τέλος, ούτε τη δεύτερη θέση. Αλλά λέω το άλλο. Ναι. Αν αποφασίσουν 5% να κρατήσουν αυτόν τον προπονητή,
δεν πρέπει να σκεφτούν. Μπορεί αυτός ο προπονητής από την αρχή να χτίσει ομάδα, να πάρει έμπειρους παίκτες, να δώσει εμπιστοσύνη στα παιδιά, τα μικρά, τα νέα, τώρα ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Αν με ρωτάς ευθέως, αν μπορεί, έτσι. Αλλά είμαι εγώ, είμαι ο Κωστής, ρε παιδί μου. Δεν, ούτε επιβάλλω άποψη, ούτε. Εμένα με ρωτάς. Δεν πιστεύω ότι αυτός μπορεί. Αύριο πες ότι τον κρατάει και αλλάζει πολλούς παίκτες. Μακάρι ο ίδιος άνθρωπος να μας αποστομώσει, να μας διαψεύσει και θα βγούμε πρώτοι να του πούμε μάγκας είσαι, μπράβο, έκανες ομάδα και πας και παίρνεις πρωτάθλημα. Μα δεν έχουμε προσωπικά, ας πούμε. Μα φέτος ο Κώστα, χάσαμε όλα τα ντέρμπι, άσε τα ντέρμπι. Μα όλα ρε φίλε, και με χέρια κάτω, και με χέρια κάτω. Θα με πάρει κανένα τηλέφωνο από την Αθήνα, θα με πει ποιος είναι θα μόνο σεισμικό να του ώρα, ρε παλιτέωτα. Εγώ εσύ, εγώ. Τελείωσε να τον πω. Και χάρτη για αυτό που είπατε. Άμα ρωτούν τίποτα βαθμί πίσω και λέω, αν πάρουμε τη δεύτερη θέση θα μας πειράζουν. Και καλά θα κάνουν. Δηλαδή, καλά, δεν έχουν δίκιο γιατί δεν κατάλαβα. Μου αφαίρεσα τους βαθμούς και μου τους ξαναδίνουν και θα είμαι και υποχρεωμένος. Όχι, τότε, ναι. Το λέμε και εμείς αγωνιστικά το λέω. Ναι. Αγωνιστικά, δηλαδή, αγωνιστικά τους είχα πάρει τους βαθμούς. Δεν είναι ότι μου χαρίζουν κάτι. Ναι, έτσι, να το λέμε αυτό. Εγώ θέλω όμως να τους περάσω. Σωστό. Έτσι, δηλαδή, σωστό αυτό που λες. Σωστό. Ναι, ρε Κώστα, αυτό είναι. Δεν θες τον προπονητή, παίρνεις ένα χαρτί και 1,5 και κάτσεις τον προπονητή. Όχι, θα παίξεις να βγάλεις την ομάδα έστω δεύτερη και μετά κάνεις ό,τι θες, ρε αδερφέ. Πού είσαι? Στις ελπίδες χαλάστρες, δεν θέλουμε τον Κώστα να πει να πούμε. Σε φιλώ, πριν φύγεις, θέλω κάτι να πεις στη δικηγορίνα, θέλω να πεις κάτι. Ό,τι θες, γείτονα, αυτό είναι. Πώς γίνεται ότι με πετυχαίνεις με καλές κυρίες? Αυτό θέλω να τις πεις. Αυτό. Αυτά που ξέρανε θα μόνες τις μικόνες όλα καναπέντε θα ξεχάσουν, φίλε. Μανούλα. Αυτή στο Μανούλα. Αυτό θέλω να τις πεις. Ας είμαστε στα κάτω μας. Τιμή και δόξα στις δικηγορίνες. Το χρόνο έρχονται οι μακελάρες. Καλά, φίλε. Αυτό έτσι κι αλλιώς. Δεν μας πέφτει με τίποτα, φίλε. Να το ξέρουν. Φιλιά. 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 Bye. Αυτές οι τρεις γραμμές που είναι και τέλος. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, Άκη. Τι κάνουμε? Καλά, φίλε. Ας πούμε. Τι γίνεται? Σας ειρμάς. Μια στεναχώρια, έτσι. Καλά, αυτό. Φυσιολογικό. Τι ρωτάτε. Λοιπόν, είδες τα παιδιά χθες? Είδα μόνο... Τον αγώνα. Όχι, δεν τα είδα. Δεν, το μάτς, είδα όλο το μάτς, όχι. Είδα μόνο φάσεις. Λοιπόν, Κωστή. Και τα χάρηκα, με την ψυχή μου. Σαν να είναι... Σαν να είναι συγγενείς μου, νιώθω. Αρνήθηκαν να χάσουν, αυτό, φίλε. Είναι αυτό ποτισμένα, είναι ποτισμένα, μπολιασμένα, με εγωισμό, καλώς εννοούμενο εγωισμό, πάω και αυτά τα παιδιά. Και η K19 και η K17. Ας τα εκμεταλλευτούμε, όχι όλα. Με προσοχή, με διαχείριση, έχει πλούτο εκεί. Έχει διαμάντια, παιδιά. Αυτό. Μπράβο. Τώρα, καλά, αυτό είναι το μέλλον του ΠΑΟΚ. Να ξέρετε, ο ΠΑΟΚ δεν τελειώνει, γιατί μερικοί νομίζουν ότι τελειώνει. Αλλά σοβαρά μιλάς. Όχι, ναι. Εντάξει, θα βγουν και κάτι μαϊντανοί και κάτι. Καλά, τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, και τι να κάνουμε. Καλά κάνουμε. Να φέρουμε την καταστροφή, να απαξιώσουμε όλο το σύστημα, έτσι να διαλυθούμε. Περιμένουν την πτώση του, του ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε. Πολύ καημό είχαν μαζέψει, πολύ καημό είχαν μαζέψει. Ό,τι γίνεται με λεφτά, τι γίνεται με πιο πολλά λεφτά. Λοιπόν, αυτό το είχα πει εγώ πιο μπροστά. Ήξερα πάνω κάτω, απλά χάσαμε μία χρονιά, χάσαμε γιατί εγώ για δεύτερος δεν, έτσι, στο είχα πει και άλλη φορά, χάσαμε γιατί έπρεπε να το σκεφτούν καλά, να πάρουν έναν προπονητή πρωταθλητή, όχι νέο, ο νέος είναι απροπόνητος, άφησε και την ομάδα προπόνητη, αυτό το έχω πει, εγώ ποτέ δεν μίλησα για παίχτη, για προπονητές, για τέτοιο, ποτέ δεν μιλάω, αλλά αυτή τη στιγμή ο προπονητής είναι απροπόνητος. Δεν ξέρει τι να βάλει και τι να βγάλει. Αυτό το πράγμα έπρεπε να φύγει, να μην χάσουμε και τα play-off. Αυτό το είχα πει πριν. Βάλε οποιονδήποτε να μην χάσουμε τα play-off. Τους βαθμούς θα τους πάρουμε πίσω, δεν υπάρχει πιθανότητα. Δεν μας χαρίζει κανένας τίποτα. Πολλά πλάκα κάνεις. Δηλαδή έρχεσαι μέσα στο σπίτι μου, μου κλέβεις 10 σημικά και 5 εικόνες. Και μετά μου τις ξαναδίνεις πίσω και θα πω ευχαριστώ που μου τις έδωσες πίσω. Μπλάκα κάνουμε τώρα. Άποψη κυκλοφορεί. Ποια άποψη κυκλοφορεί? Ούτε κουβέντα δεν δέχομαι σε αυτό. Σε παρακαλώ. Αυτά θα λένε πάλι. Εντάξει, έγινε. Δεν με νοιάζει, φίλε. Σύ και με. Δεν με νοιάζει. Και έτσι να ήταν η πραγματικότητα, εγώ σε 7 βαθμούς πρέπει να τους έχω πίσω. Λοιπόν, είτε φταίω είτε δεν φταίω, δεν με ενδιαφέρει. Αυτοί έχουν κάνει όρια
και είναι έξω τα αφεντικά του. Είναι έτερον εκάτερον. Έχουν πάρει φυσικά και ομαδούλες δίπλα. Αυτοί δεν φταίνε σε τίποτα, γι' αυτό να βλέπετε το γύρο σας. Όχι, δεν λέω για σένα, έτσι ξέρεις, γενικά μιλάω. Έγινε, Άκη. Και μετά, σε ευχαριστώ. Η ομάδα ναι, είναι μια χαρά. Θέλει 5 άτομα, αν τα έπαιρνε από την αρχή της χρονιάς, που το είχα πει, πάρε, γιατί ο Λιμιός δεν μπορεί να παίζει μόνος του. Αισθάνεται μόνος και λέει εγώ είμαι, κανένας άλλος. Ευχαριστώ, άλλο. Άκη. Γενικά. Να σε καλά, καλημέρα. Να σε καλά. Πάμε δύο γραμμές τελευταίες. Ναι. Και ναι. Εγώ είμαι. Έλα, Παύλε μου, έλα. Εγώ είμαι. Έλα, προτελευταίος. Έλα, επιτέλους, ρε παιδιά, πώς έγινε και βγήκα. Έλα, λοιπόν, χαμός, γίνεται άλλοι πέντε ευρώ. Τι να χτίσει ρε Κωστή αυτός ο άνθρωπος. Ολόκληρο πρωτάθλημα, ούτε το Στόχο ετοίμασε, ούτε Μιχάη ετοίμασε, ούτε Λάμπουρ ετοίμασε, ούτε Τζόλι Τόρτον βρήκε Τζόλι. Σε αυτά τα παιχνίδια, στο play-off, το βρήκε το Τζόλι. Για όνομα του Θεού, πήρε, ποια ομάδα πήρε. Πήρε τον ταπλούχο Ελλάδος στον αίτητο. Και μας έχει ταπεινώσει όλους κυριολεκτικά. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε, δεν μπορούμε να συνονοηθούμε. Εκεί που σκάζαμε τους αντιπάλους από την πλάτη, σαν το γάιδαρο από την πλάτη που λέει παροιμία, μας έχουν σκάσει και τρογόμαστε μεταξύ μας. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που πιστεύουν ότι αυτός ο άνθρωπος θα χτίσει το νέο ΠΑΟΚ με τα βατική περίοδο με τους πιτσιρικάδες. Με τον Άρη, με τον Άρη. Ποιος Άρης ρε παιδιά, 7 γκολ έπρεπε να το βάλετε. Και μου βάζεις τώρα, τους φάζεις τον άλλο τα νεύρα, περιμένουμε μπας και ξυπνήσει ο μπίσης μας. Και μου το βάζεις και χτες, τι να πω ρε Κωστή, τι να πω, τι να, το Λάμπουρ γιατί δεν τον έβαλες ρε. Μου βάζεις το παιδάκι, χάνεις 1-0, μου βγάζεις επιθετικό και βάζεις αμυντικό. Μου παίζεις 5-3-2-1, τι σύστημα πλημμύρα είναι αυτό, αν την έχεις κάνει την ομάδα του Λουμπούκη. Του Λουμπούκη την έχεις κάνει την ομάδα ρε. Για όνομα του Θεού, αλλά εμείς μαζί για μια ζωή Μπιζίμ. Πάω και ξερό ψωμί. Γεια σου Παύλε μου, φιλιά, φιλιά. Πάμε τελευταίος, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Ανδρέα μου έλα, Ανδρέα, κλείνεις εσύ, κλείνεις. Ανδρέα μου όσο πιο λακωνικός μπορείς, σε παρακαλώ. Ένας τριαντάφυλλος πήρε πριν μια ώρα. Απ' τη Ρουμανία, ναι. Απ' τη Ρουμανία, στη Ρουμανία μένει. Όχι από Θεσσαλονίκη, όχι από τη Νέα Υόρκη. Όχι, 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 όχι τριαντάφυλλο. Ξέρω, υπάρχει και τριαντάφυλλο στη Νέα Υόρκη. Ξέρω, όχι, είναι στη Ρουμανία είναι αυτό. Στη Ρουμανία. Πες, Ανδρέα μου, αυτό που θέλεις. Να κλείσουμε μαζί σου, σε παρακαλώ. Θέλω να πω, δηλαδή, άμα φέρει ο Σαββίδης τον Αντζελότη, η ομάδα θα είναι καλύτερη. Δεν μπορείς να το ξέρεις αυτό. Δεν μπορείς να το ξέρεις. Και φταίνει παίκτες. Εγώ δεν θέλω να πω, είδα τον αγώνα χθες. Δεν πειράζει, και ό,τι και να είναι, παοξής είμαι και σύντες και σκαρές. Έτσι, έτσι Ανδρέα μου, σε φιλώ, σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Γεια σου Ανδρέα μου, γεια σου Ανδρέα μου. Φεύγουμε, έρχεται δίδυμο φοβερό, Κόλκας Μπατμανίδης, Μπατμανίδης Κόλκας. Θυμίζω ότι Τέντα Χόμ είναι η Τέντα, η επόμενή σας, Γιώργος Γιάννης Καντουρτζίδης και Ανατολικά 430-011, Καλαμαριά, αλλά και Πολύχνη, Εγνώσου Στρατιώτη. Θυμίζω Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η 705-750 και φυσικά Κλιμάρτ, Γραβιάς και Δελφών, 917-646. Θα τα πούμε στις 2 το μεσημέρι. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με bye bye!